Λοιπόν, να σας καλησπερίσουμε στην εκδήλωσή μας, εκ μέρους του Συλλόγου του ΦΑΤΑ. Είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, αυτό το καταλαβαίνετε όλοι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση εδώ και αρκετό καιρό από το Σύλλογο. Την έχουμε αναβάλει αρκετές φορές και η τελευταία αναβολή της ήταν μάλιστα και όταν είχε ήδη κυκλοφορήσει για μια πρώτη αφίσα, που ήταν για τις 20 του Οκτώβρη, βραζιόν εβδομάδα του Μεγάλη 48η Απεργία. Το λέω γιατί είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε να έχουμε μια δράση, μια συζήτηση και για αυτά τα ζητήματα στη χώρα μας, μέσα σε μια περίοδο που είναι τόσα πολλά τα ζητήματα και μας δημιουργούν βέβαια και πάρα πολλές δυσκολίες στο πώς μπορούμε να φέρουμε στην επιφάνεια και άλλες πτυχές όλων αυτών που συμβαίνουν. Ο Σύλλογός μας, για να μην σας καθυστερήσω, μπορείτε να πάρετε και κάποια φυλάδια που υπάρχουν έξω και περιγράφουν τη δράση του ή αυτά που οι μικρές τοποθετήσεις που κάνει αυτή την περίοδο. Αυτή την ακαδημαϊκή στιγμή της χρονιάς που ξεκίνησε, προσπάθησε να θέσει δύο ζητήματα ή να ξεκινήσει να δουλεύει πιο οργανωμένα για δύο ζητήματα. Το ένα ήταν η προβολή του ζητήματος του μποϊκοτάζ και της απόσυρσης των επενδύσεων στο Ισραήλ. Ένα αρκετά δύσκολο ζήτημα, ειδικά όταν δεν υπάρχει μια κουλτούρα μποϊκοτάζ σε αυτή τη χώρα. Προσπαθούμε να μην μεταφέρουμε με ένα γραμμικό τρόπο αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να τα μεταφέρουμε ως πληροφορία, ως είδηση και να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα να μείνει στη συνείδηση των πολλών ανθρώπων ότι το κράτος του Ισραήλ είναι ένα καθεστώς apartheid. Από αυτή την έννοια προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του μποϊκοτάζ σε όλα τα επίπεδα. Το πολιτιστικό, το ζηματοπολιτικό, των ανταλλαγών που γίνονται. Να αναδείξουμε όλη την ιστορία με τις στρατιωτικές συνεργασίες. Έχουμε κυκλοφορήσει κάποιο υλικό και στο site και το blog μας. Μπορείτε να βρείτε αρκετά στοιχεία γύρω από το ζήτημα της αναβάθμισης αυτών των σχέσεων που υπάρχουν και μεταξύ Ελλάδος-Ισραήλ. Να πούμε εξ αρχής ότι δεν είναι καθόλου εύκολη ιστορία το ζήτημα του μποϊκοτάζ, δηλαδή να γίνει από πιο μεγάλες μάζες, ας πούμε έτσι, συνείδηση και πράξη. Έχουμε κάποιες μικρές επιτυχίες, αλλά μην τις κάψουμε, θα τις δούμε ίσως στο τελευταίο διάστημα, που έστω και στον τομέα του πολιτισμού κάποιοι άνθρωποι που αδιαφορούσαν ή δεν κοιτούσαν αυτά τα πράγματα έχουν αρχίσει να τα βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα που θέλαμε να αναδείξουμε είναι να μην περάσει στον ντούκου μέσα σε όλα όσα γίνονται αυτή η στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία δεν είναι τωρινή, έχει αρκετά χρόνια πίσω. Εμείς πάντα, όταν μας ρωτούσαν ή βγάζαμε κάποιες ανακοινώσεις, προσπαθούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, τέλος πάντων των κυβερνώντων, των κρατούντων εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι τυχαίο με βάση το ποιος κυβερνάει κάθε φορά. Πιστεύουμε ότι το τελευταίο δίχρονο με την κυβέρνηση Παπανδρέου έχει αναδειχθεί ότι όχι μόνο η στρατηγική επιλογή, αλλά μας βάζει σε πολύ μεγάλους κινδύνους και αλλάζει προσανατολισμούς συνολικά στην περιοχή. Βεβαίως, το τελευταίο διάστημα με όσα έχουν συμβεί με τις ζώνες αποκλειστικής εκμετάλλευσης, οικονομικές ζώνες της περιβόητης ΑΟΣ και όλο το γεωπολιτικό παιχνίδι μετά την Αραβική Άνοιξη, το θέμα γίνεται πιο ενδιαφέρον και πιο δύσκολο και πιο σύνθετο. Εμείς θα συνεχίσουμε με διάφορους τρόπους να θέτουμε αυτό το ζήτημα και να μην επιτρέψουμε ακριβώς να περάσει στο ντούκου. Η πρώτη σημερινή εκδήλωση μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αφορά αυτό το ζήτημα. Να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα και έχουμε τρεις προσκεκλημένους που πιστεύουμε ότι μπορούν να πούνε αρκετά πράγματα γι' αυτό, να θέσουν αρκετές πλευρές από όλες αυτές τις εξελίξεις, να το συζητήσουμε και να δούμε βέβαια και πώς μπορούμε και σαν σύλλογος αλλά και με όλους άλλους ενδιαφέρονται να συνεχίσουμε αυτή τη δράση και στα δύο επίπεδα. Λοιπόν, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, λέω ότι και υλικά υπάρχουν έξω του συλλόγου που μπορείτε να δείτε. Προσκεκλημένοι μας είναι ο Λεωνίδας Ζαβαδικιώτης, φλόγια με τη σειρά που θα μιλήσουν, οικονομολόγος. Ο Αγγέλης Οπισίας, γνωστός για τη δράση του γύρω από το Παλαιστινιακό ζήτημα, δεν λέω άλλες ιδιότητες. Και ο Άρχος Χατζηστεφάνου, δημοσιογράφος, και αυτός γνωστός για τη δράση του από τη μεριά του για το Παλαιστινιακό. Και οι τρεις έχουν ασχοληθεί από διαφορετική ίσως πλευρά με το ζήτημα και πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν αρκετά στη συζήτηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Λεωνίδα. Μετά τις τοποθετήσεις βέβαια. Ναι, θα μας βοηθούσε πολύ, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν
τα πνευμόνια μπορεί να έχουν άλλοι, έτσι, να αποφύγουμε το τσιγάρο. Θα μπορούσαμε σταδιακά ο καθένας εκεί στην πόρτα να βοηθήσουμε να μην γίνει αντιμάνι και φύγουν δηλαδή άνθρωποι από την εκδήλωση που δεν μπορούν να τα αντέξουν. Λοιπόν, λέω ότι μετά τις τοποθετήσεις μπορούν να υπάρξουν και ερωτήσεις προς τους ομιλητές αλλά και σύντομες παρεμβάσεις, έτσι, για να κυλήσει η συζήτηση. Ο Λεωνίδας. Ναι. Καλησπέρα και να ευχαριστήσω πολύ εξ αρχής το Σύλλογο Εγκεφάντα για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να μιλήσω σήμερα στην εκδήλωση. Επιτρέψτε μου να μιλήσω από κειμένου για λόγους συντομίας και ακρίβειας. Η Συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, που είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, ξεκίνησε να διαμορφώνεται από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή με κορυφαίο δείγμα των δεσμών που άρχισαν να υφαίνονται, τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, οι περισσότερες μάλιστα εκ των οποίων είχαν και επιθετικό περιεχόμενο. Αξίζει να κρατήσουμε το γεγονός ότι η συμμαχία με το Ισραήλ προχώρησε, παρότι η εξωτερική πολιτική του Κωστά Καραμαλή επεδίωκε να εξισορροπήσει τον μονοσήμαντο προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας με κάποια δειλά ανοίγματα που έκανε εκείνη την περίοδο προς τη Ρωσία. Παρόλα αυτά, οι σχέσεις με το Ισραήλ προχωρούσαν. Στοιχείο σημαντικό που κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι οι αιτίες αυτής της συμμαχίας πρέπει να αναζητηθούν στο κοινωνικό τομέα, στο κοινωνικό επίπεδο και όχι μόνο στις γεωπολιτικές ισορροπίες και στους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς. Στο απόγειό τους αυτές οι σχέσεις φτάνουν με την κυβέρνηση Παπανδρέου εδώ και 2 χρόνια και υπουργούς εξωτερικών τους Ρούτσα Στυλιανίδη. Η κυβέρνηση του Παπανδρέου χρεώνεται με την νομιμοποίηση και την αναβάθμιση της θέσης του Ισραήλ στη συνείδηση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Πρόκειται για μία κίνηση που δεν έχει κανένα αίρισμα στην κοινωνία και είναι συνέχεια και επέκταση των μισητών μέτρων που έχει εφαρμόσει στο εσωτερικό της Ελλάδας. Λιτότητα και καταστολή εντός, φιλίες με το κράτος τρομοκράτη, με το κράτος apartheid εκτός. Αυτό είναι το δόγμα της κυβέρνησης Παπανδρέου που υλοποιείται φυσικά κατ' εντολήν των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει μάλιστα αυτή τη στροφή να τη συνδυάσουμε και με μία άλλη μεταβολή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι την ίδια περίοδο η Ελλάδα στρέφεται στις αραβικές κυβερνήσεις όλο και πιο συχνά, όλο και πιο συστηματικά, προκειμένου να προχωρήσουν από κοινού διάφορες επιχειρηματικές συμφωνίες. Ας θυμηθούμε την επίσκεψη του Καραμαλή στο Κουβέιτ για να πουλήσει την Ολυμπιακή και άλλα πιο επιτυχημένα deal, όπως ήταν για παράδειγμα η συνεργασία του Γενόπουλου της Μαρφίν με τους Άραβες και η αμφιλεγόμενη ακόμα συμμετοχή των Αράβων στο υποεξέλιξη επιχειρηματικό γάμο της Eurobank με την Alphabank. Γιατί συμβαίνουν σήμερα όλα αυτά, είναι το ερώτημα που νομίζω βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησής μας. Τι έρχεται δηλαδή να εξυπηρετήσει αυτή η διπλή στροφή της κυβέρνησης Παπανδρέου και της αστικής τάξης φυσικά. Άποψή μου είναι ότι η προσπάθεια στήριξης του Ισραήλ από τη μια και ενός νέου συνεταιρισμού με τα αραβικά κεφάλαια από την άλλη είναι η στρατηγική απάντηση που δίνει ο καπιταλισμός σε μια διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα. Από τη μια, την πρόκληση μιας βαθιάς δομικής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει και από την άλλη την ολοένα και πιο επικίνδυνη αμφισβήτηση μιας εργατικής τάξης, μιας κοινωνίας, μιας μεγάλης πλειοψηφίας η οποία μπορεί σήμερα να διοικήσει την κοινωνία, μπορεί να διεκδικήσει την απελευθέρωσή της. Οι πιο επιθετικές και επικίνδυνες δυνάμεις του καπιταλισμού δηλαδή ενώνονται γεφυρώνοντας τη Μεσόγειο για να αναχαιτήσουν τη διπλή επίθεση που δέχονται από την κρίση και την κοινωνική πλειοψηφία και η οποία εκφράζεται με πολλά κοινά χαρακτηριστικά τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά της Μεσογείου. Επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να αιτιολογήσω τον καθέναν από αυτούς τους ισχυρισμούς. Την απειλή δηλαδή που νιώθει από την κρίση ο καπιταλισμός και την απειλή που νιώθει από την ίδια την κοινωνία. Το τι συμβαίνει στον Ευρωπαϊκό Νότο, τουλάχιστον σε αδρές γραμμές, είναι γνωστό. Η κρίση πτώσης ποσοστού κέρδου που ξέσπασε το 70 διαβρώνει τις δυτικές οικονομίες και μεταπλάθεται μέσα από μια σειρά πολλών διαμεσολαβήσεων σε κρίση χρέους.
Πρόκειται για διαμεσολαβήσεις με τεράστια οικονομική και πολιτική σημασία, τις οποίες προσπερνάω η χάρη συντομίας και όχι χάρη απλουστεύσεως. Έτσι φτάνουμε στον Οκτώβρη του 9 με αφορμή την επιχειρούμενη διάσωση της Ελλάδας, η κρίση να οξύνεται. Με το πέρασμα του χρόνου παρασέρνει όλες τις μεσογειακές χώρες της Ευρωζώνης που αποδεικνύονται πολύ σύντομα ως η αχίλλειος πτέρνα της νομισματικής ενοποίησης. Τα αιματηρά μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται οξύνουν και δεν επιλύουν την οικονομική κρίση. Στην Ελλάδα χρειάζονται 3 ξεχωριστά πακέτα διάσωσης για να επιστρέψει το δημόσιο χρέος στα επίπεδα του 2009 μετά από 10 χρόνια το 2020 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδας και αυτό φυσικά στα λόγια. Στην πράξη ξέρουμε ότι όσο βαθαίνει η κρίση, όσο εφαρμόζονται πακέτα διάσωσης, τόσο θα μοιάζει με λαμπρό παρελθόν ακόμα και η κρίση που υπήρχε πριν από 2 μόλις χρόνια. Στην Ιταλία, το πακέτο λιτότητας ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Μπερλουσκόνη τον Αύγουστο, αν κάτι κατάφερε, ήταν να πυροδοτήσει ακόμα πιο άγριες κερδοσκοπικές επιθέσεις και όχι να αναχαιτήσει τις επιθέσεις που δεχόταν. Και στην Ισπανία, η απόφαση της κυβέρνησης Θαπατέρο να τροποποιήσει το Σύνταγμα και να απαγορεύσει με συνταγματική τροποποίηση, όχι με απλό νόμο, τους ελληματικούς προϋπολογισμούς δεν απέτρεψε τις ανωδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων, ούτε φυσικά έκανε τη Γερμανία να δει με μεγαλύτερη συμπόνια το δράμα μιας χώρας που πλήττεται από ανεργία στο επίπεδο του 21% εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια. Πλέον, η Ευρωζώνη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικούν επάξια το χαρακτηρισμό που μέχρι πρόσφατα είχαμε συνηθίσει να αποδίδουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του πυρομανή πυροσβέστη, καθώς στην προσπάθειά τους να αναδιανύμουν το κοινωνικό πλούτο και να βελτιώσουν τη θέση του κεφαλαίου, γιατί αυτά είναι τα ζητούμενα και όχι η επίλυση της κρίσης, καταστρέφουν τις παραγωγικές δυνάμεις, ρίχνουν στον κοιάδα μια ολόκληρη κοινωνία. Η Ισπανία όμως είναι και η χώρα που αποτέλεσε τον διάβλο μεταφοράς της ελπιδοφόρας Αραβικής Άνοιξης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι Ινδιγνάδος αξίζουν το σεβασμό μας γιατί μετέφεραν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μέσω των μεταναστών από το Μαγκρέπ και των ιστορικών δεσμών που συνδέουν την Ισπανία με τις βορειοαφρικάνικες χώρες τη φλόγα της Αραβικής Άνοιξης. Η Αραβική Άνοιξη όμως πριν απ' όλα και σε αντίθεση με το τι συνέβη στην Ευρώπη με το κίνημα των πλατιών τους τελευταίους μήνες, ήταν εργατική. Πολύ πριν αναλάβει να τη διαχειριστεί το ΝΑΤΟ, ανατρέποντας και δολοφονώντας με τον νόμο του Λίντς τον δικτάτορα Καντάφη για να μετατρέψει τη Λιβύη ξανά σε προτεκτοράτο των πετρελαϊκών εταιριών, η Αραβική Άνοιξη ήταν η πρώτη μαζική εξέγερση μιας κοινωνικής πλειοψηφίας, μιας εργατικής τάξης που είχε στερηθεί επί δεκαετίες ακόμα και τα πιο στοιχειώδη πολιτικά της δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη διαδήλωση και την απεργία. Και αυτό φυσικά συνέβαινε με τις ευλογίες και την ανοιχτή οικονομική, στρατιωτική, πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και φυσικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που απομυζούσε τους λαούς των περισσότερων βορειοαφρικάνικων χωρών με συμφωνίες που είχαν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια. Ας θυμηθούμε ότι η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε από την απόγνωση ενός μικροπολιτή που αυτοπυρπολήθηκε στην Τινησία. Στην Αίγυπτο, την αφορμή έδωσαν οι ανατιμήσεις των τροφίμων που ήταν αποτέλεσμα της έκρηξης των βασικών προϊόντων, των λεγόμενων commodities που διαπραγματεύονται στα ειδικά χρηματιστήρια του Σικάγου και της Νέας Υόρκης. Έτσι, στην Αίγυπτο, τα τρόφιμα έπαιξαν το ρόλο του πυροκροτητή, του διαμεσολαβητή, τον ίδιο ρόλο δηλαδή που στην Ευρωζώνη έπαιξε το δημόσιο χρέος. Επιπλέον, στην Αίγυπτο, που εξακολουθεί να αποτελεί το φάρο του αραβικού κόσμου, η εξέγερση της πλατείας Ταχρίρ είχε προετοιμαστεί μήνες πριν κάνει την εμφάνισή της από τις απεργίες στην κλωστοϊφαντουργία, που τώρα τα τελευταία 1-2 χρόνια στην Αίγυπτο περνάει τις οδύνες των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης που επιβάλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ό,τι ακριβώς συνέβη τη δεκαετία του 90 και στην Ελλάδα, μόνο που εδώ τον ρόλο του ΠΟΕ τον είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να δούμε όμως ότι ακόμα και τώρα
όταν φαινομενικά φαίνεται να έχει κοπάσει το κίνημα στον αραβικό κόσμο και ακόμα και στην Αίγυπτο, η φλόγα αυτή δεν έχει σβήσει. Η απειλή που νιώθει ο καπιταλισμός στην Αίγυπτο δεν είναι αμεληταία, παρότι η πλατεία Ταχρήρ έχει αδειάσει και παρά τις προσπάθειες που γίνονται ώστε η οργή του κόσμου να στραφεί σε θρησκευτικές διαμάχες. Είναι πρόσφατα τα αιματηρά επεισόδια μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Αξίζει να δούμε την κατάσταση της ταξικής πάλης σήμερα στην Αίγυπτο μέσα από την κάλυψη των Financial Times με αφορμή ένα πραγματικά διαφωτιστικό άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα στις 10 Φεβρουαρίου. Θα διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα γιατί έδειξε πραγματικά και τη διαπάλη που γίνεται σήμερα στην ίδια την Αίγυπτο. Ελευθερίες οι οποίες κερδίθηκαν πρόσφατα έχουν οδηγήσει σε μία έκρηξη των ετοιμάτων για τιμωρία ενάντια σε πρώην αξιωματούχους και επιχειρηματίες, ενώ επιπλέον με αυτόν τον τρόπο στιγματίζεται μία ήδη συντετριμένη οικονομία. Έχουν επίσης δημιουργηθεί κοινωνικές προσδοκίες οι οποίες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την υπάρχουσα οικονομική πραγματικότητα, ενώ τον καπιταλισμό εδώ, έτσι. Σε ένα άλλο σημείο να πω το εξής. Ότι η κυβέρνηση του κύριου Σαράφ, αυτού που έχει αναλάβει από τον Μάρτη, έχει αποτύχει να καταπνίξει απεργίες που έχουν πλήξει δημόσιες και ιδιωτικές βιομηχανίες, λιμάνια και επίσης έχουν πάρει το θάρρος οι συνδικαλιστές να απαιτούν πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που παίρνουν και επίσης να διεκδικούν να ξεφορτωθούν αντιδημοφιλείς διαχειριστές. Εργατικό έλεγχο ζητάνε οι άνθρωποι εδώ, αν το καταλάβατε. Τα σχόλια του Υπουργού Οικονομικών με τα οποία επιχειρεί να κατευνάσει τους διεθνούς επενδυτές επιχειρούν στην πραγματικότητα να αναχαιτήσουν, να σταματήσουν μία χιονοστιβάδα δικαστικών προσφυγών από εργάτες που έχουν κατά το παρελθόν απολυθεί από τις βιομηχανίες και επίσης από αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες αμφισβητούν όλα τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνησης του Μουμπάρακ. Εδώ προφανώς εννοεί τις ιδιωτικοποιήσεις. Ένα τελευταίο μόνο απόσπασμα ακόμα. Λέει πως μία από τις πρώτες πράξεις που έκανε και από τους πρώτους νόμους που επέβαλε η νέα κυβέρνηση ήταν να αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 15%. Πραγματικά ένα αίτημα το οποίο απαιτούταν επιμόνως από μία χώρα όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων έχει διαβρώσει την αγοραστική ικανότητα όλης της κοινωνίας. Επίσης αναφέρει ότι κάτω από την πίεση των αγώνων πολλές δουλειές που υπήρχε η επισφάλεια έχουν γίνει μόνιμες θέσεις εργασίας κτλ. Πρόκειται εδώ φαίνεται πραγματικά ότι σήμερα στην Αίγυπτο πίσω από μια φαινομενική ησυχία υπάρχει μια κοινωνία που βράζει. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τις προσπάθειες που γίνονται από την μεριά αυτής της προσωρινής κυβέρνησης, χούντας τέλος πάντων τη κυβέρνηση, ουσιαστικά να ξενερώσει, να μπορέσει να το αίτημα που υπάρχει για τη διενέργεια εκλογών. Ναι. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε έτσι. Για να μπορέσει ουσιαστικά να διαχειριστεί το αίτημα των βαθιών κοινωνικών αλλαγών μέσα από μια μακρά εκλογική, προεκλογική περίοδο, η οποία με βάση τις τελευταίες ανακοινώσεις θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του 2012. Η κοινωνική απειλή που νιώθει... Η κοινωνική απειλή που νιώθει το κεφάλαιο εντός της Αιγύπτου δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη συμμαχία της Χούντας του Μουμπάρακ με το κράτος των εγκληματιών του Ισραήλ. Σήμερα δηλαδή, πολύ πιο έντονα από τη θέση των κεφαλαιοκρατών, τρίζει η ασφάλεια που ένιωθε επί δεκαετίες στο Ισραήλ λόγω της συμφωνίας ειρήνης που είχε υπογράψει με την Αίγυπτο, της προδοτικής αυτής συμφωνίας. Η εισβολή Αιγύπτιων διαδηλωτών στην Ισραηλινή πρεσβεία
στο Κάιρο στις 10 Σεπτέμβρη και η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων του Αμερικάνικου στρατού, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, για να σώσουν το προσωπικό της Ισραηλινής πρεσβείας, δείχνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το Ισραήλ και την απομόνωση στην οποία εισέρχεται ως αποτέλεσμα της Αραβικής Άνοιξης. Δεν ήταν όμως μόνο αυτή η εισβολή που ταρακούνησε το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Σημαντικές απειλές δέχεται και για την ενεργειακή του επάρκεια. Έγραφα χαρακτηριστικά πάλι Financial Times σε ένα άλλο δημοσίευμά τους, ότι το Ισραήλ εξαρτάται από την Αίγυπτο για το 40 περίπου τις 100 των προμηθειών του σε ενέργεια, το οποίο ανησυχεί τους αξιωματούχους του, ειδικότερα καθώς οι αγωγοί που περνάνε από το Σινά της Αιγύπτου έχουν ανατιναχθεί 6 φορές, αφότου ο Χόσνι Μουμπάρακ ανατράπηκε τον Φεβρουάριο που μας πέρασε. Το Δε Κάιρο πρόσφατα ανακοίνωσε μία απότομη αύξηση στις τιμές με τις οποίες χρεώνει το Ισραήλ για το φυσικό αέριο το οποίο περνάει από την Αίγυπτο. Αποτέλεσμα επίσης αυτής της κοινωνικής εξέγερσης της παρατεταμένης Αραβικής Άνοιξης είναι και η αμφισβήτηση της Αμερικανοκρατίας. Το πρόβλημα δηλαδή δεν σταματάει μόνο στο ίδιο το Ισραήλ. Πρόσφατα ένας κορυφαίος Λιβανέζος δημοσιολόγος έγραφε στην Herald Tribune ότι κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί πριν από λίγα χρόνια ότι αυτή η Παλαιστινιακή ηγεσία θα παίρνει αποφάσεις και θα έρχεται η Ουάσιγκτον να προσαρμόζει τη δράση της, να λειτουργεί εκ των υστέρων για να προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτήν, ακόμα και αυτήν, την Παλαιστινιακή ηγεσία. Η γέφυρα που ρίχνει σήμερα η κυβέρνηση του Παπανδρέου και του Χριστόφια στο Ισραήλ έρχεται να προλάβει και να αποτρέψει τις απειλές που δέχεται το πιο μισητό κράτος στον κόσμο από την επέκταση της Αραβικής Άνοιξης. Ειδικότερα, αν οι έρευνες πραγματικά αποδείξουν ότι υπάρχουν τα κοιτάσματα που θρυλείται ότι υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και λέγεται μάλιστα πως είναι ισοδύναμα αυτό της Αλγερίας, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρει μια ασφαλή διέξοδο από τις ασφυκτικές πιέσεις τις οποίες δέχεται. Αυτό ακριβώς είναι κατά τη γνώμη μου το έργο της κυβέρνησης Παπανδρέου. Διασφάλιση του Ισραήλ και θωράκιση της Αμερικανοκρατίας και ταυτόχρονα ενίσχυση των πιο αντιπαναστατικών αντιδραστικών τάσεων μέσα σε αυτή τη λικοσυμμαχία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αυτή η συμμαχία πρέπει να αποτύχει. Κλείνοντας, πιστεύω ότι η εποχή μας έδειξε τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι λαοί. Στη συνειδητή μας παρέμβαση εναπόκειται να υποστηριχτούν οι πιο μαχητικές, οι πιο ανυποχώρητες πλευρές. Υπάρχει δηλαδή για νίκη της Ιντιφάντα, για γκρέμισμα των κυβερνήσεων του αίματος στις βόρειες και νότιες ακτές της Μεσογείου και για μια Ευρωπαϊκή και Αραβική Άνοιξη χωρίς τέλος μπορούν πραγματικά να ενώσουν τους λαούς. Τα βήματα που έχουν γίνει ήδη στην Ελλάδα μέσα από τη λειτουργία του Συλλόγου Ιντιφάντα και μέσα από τα πραγματικά πρωτοπόρα ακόμα και σε διεθνές επίπεδο παραδείγματα που υπάρχουν μέσα για παράδειγμα από την πρωτοβουλία για το ένα καράβι για τη Γάζα στην οποία πρωτοστάτησε ο Βαγγέλης Οπισία, συμμετείχε και ο Άρης, δείχνουν ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά. Αυτό το βήμα είναι που πρέπει να το πάμε ακόμα πιο μπροστά και κυρίως να το βαθύνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περιγράψω ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, το πώς εξελίσσονται, γιατί, και μετά την περιγραφή να επιχειρήσω πάλι να δώσω κάποια εξήγηση για το τι συμβαίνει, αλλά και για τα όρια αυτού που συμβαίνει.
Χρειάζεται για να βάλει κανείς μια τάξη σε όλο αυτό το σύνθετο και εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα, να βρει έναν τρόπο να το κάνει. Σκέφτηκα ότι θα ήταν σκόπιμο να μπουν μερικά πράγματα κάτω από αυτά τα οποία συζητιούνται, να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο για να ανοίξει κανείς, να μπει κανείς λίγο πιο βαθιά μέσα στο θέμα και να επανέλθει μετά να δει αν μπορεί να κάνει έναν απολογισμό, αν μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι πρώτο είναι να κατανοήσουμε ποια είναι η συνάφεια, τι είναι αυτό που συνδέει το πεδίο των διεθνών σχέσεων με αυτό που ζούμε στη χώρα μας. Γιατί θέλουμε το θέμα που συζητάμε σήμερα να το κάνουμε κοντινό σε εμάς. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε αφηρημένα για τις διεθνείς σχέσεις και τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Θέλουμε να δούμε τι σημαίνουν αυτά όλα για μας. Οπότε είναι καλό, ας πούμε, να δει κανείς αυτό το πεδίο των διεθνών σχέσεων σε σχέση με την οικονομική κρίση την οποία ζούμε. Συνδέονται ή δεν συνδέονται. Συνδέονται όχι γιατί το θέλουμε, όχι γιατί μας αρέσει να σε δύο θέματα που έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη να την φέρουμε να κουμπώσει το ένα με το άλλο, αλλά γιατί υπάρχει ένας οργανικός δεσμός. Καταρχήν, οι διεθνείς σχέσεις τι αποτυπώνουν. Οι διεθνείς σχέσεις αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό και έναν διεθνή καταμερισμό εργασίας. Ο διεθνής καταμερισμός εργασίας σήμερα βρίσκεται σε μια ιστορική κρίση. Εάν κανείς πάει σε ορισμένα οικονομικά μεγέθη, και θα μιλήσω με μερικά παραδείγματα, θα δει ποια είναι αυτή η κρίση, πώς εκδηλώνεται αυτή η κρίση. Εκτός από τα όσα παίρνουμε σαν πληροφορίες, τι έγινε στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι σε κρίση, είναι μόνο η Ελλάδα σε κρίση, η Μεσόγειο σε κρίση, η Ιταλία, τι κρίση περνάει η Ευρώπη, τι είναι αυτό, είναι κρίση χρέους, είναι κάτι άλλο. Εκείνο που βγάζουν τα μεγέθη είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη γεωοικονομική ανακατάταξη, η οποία είναι φυσικό να συνοδεύεται από μια μεγάλη γεωπολιτική αναδιάταξη. Εάν είναι αληθινά αυτά τα οποία καταγράφονται σήμερα και αυτά που προβλέπονται για το εγγύς μέλλον, ότι στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα έχουν το 22%, οι ασιατικές χώρες το 27% και η Ευρώπη το 19%, και ότι από το 27 οι ασιατικές χώρες, οι αναδυόμενες, λένε οι οικονομίες, οι αναδυόμενες χώρες, από το 27 θα πάνε στο 49, σε μερικές δεκαετίες, τρεις δεκαετίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 22% θα πάνε στο 11% και η Ευρώπη θα πάει από το 19% στο 7%. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο τώρα πια. Αυτό είναι φυσικό να δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή. Και βέβαια οι παίκτες όλοι, οι σημαντικοί παίκτες, οι τωρινοί, προσπαθούν στην παγκόσμια σκακέρα να δούμε πώς θα διαταχθούν. Οπότε οι διεθνείς σχέσεις, οι συμμαχίες, είναι στην ημερήσια διάταξη. Θα διαμορφωθούν συμμαχίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των συμμαχιών εγγράφονται και οι συμμαχίες, τις οποίες θα επιχειρήσει κάθε μια από τις χώρες που σήμερα θα συζητήσουμε, κάθε μια από τις χώρες εδώ της γειτονιάς μας. Η Τουρκία έχει εκδηλώσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την Κεντρική Ασία και προς τη Μέση Ανατολή. Το βλέπουμε αυτό. Έχει χαράξει μια στρατηγική. Της βγαίνουν αυτά τα οποία σχεδιάζει. Παράλληλα, δεν δείχνει να είναι εργαζομένη στην Ευρώπη. Δεν έχει αποστασιοποιηθεί από την Ευρώπη. Παράλληλα, δείχνει να διαφοροποιείται σε πολλά θέματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους παλιούς δυτικούς εταίρους της. Δεν φεύγει από τη Δυτική Συμμαχία. Μένει μέσα σε αυτήν και ορισμένα από αυτά τα πράγματα είναι αμφίδρομα. Η Τουρκία, ένας μεγάλος παίκτης, πάει να γίνει ένας περιφερειακός παίκτης. Το Ισραήλ, τα είπε πριν ο Λεωνίδας, βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση λόγω της Αραβικής Άνοιξης. Η βασική του σύμμαχη και ο κυριότερος από αυτούς, η Αίγυπτος, κλονίζεται ως σύμμαχος, αναδύεται πιθανόν ως αντίπαλος. Αυτό το φέρνει το Ισραήλ σε μια δύσκολη θέση και το αναγκάζει να επιχειρήσει και αυτό να δει ποιες θα είναι οι συμμαχίες του στο εγγύς μέλλον, πώς θα τη βγάλει καθαρή, όπως λέμε, όταν εξακολουθεί
να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικό. Είναι εχθρικό ακόμα και όταν αυτοί με τους οποίους τα βρίσκει για την ώρα, Άραβες, δεν λέω γενικώς, Άραβες, ορισμένες αραβικές χώρες, ξέρει ότι είναι μια λυκοσυνεργασία. Δεν είναι μια συνεργασία η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση σταθερότητα. Δεν έχει ιδιαίτερη αντιπαλότητα με τη Σαουδική Αραβία και με κάποια Εμμυράτα, με κάποιες πλούσιες χώρες. Όμως δεν μπορεί να ελπίζει ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι για πάντα. Βλέπει λοιπόν ότι είναι υποχρεωμένο να ζει μέσα σε έναν αραβικό κόσμο και σε έναν ισλαμικό κόσμο, ο οποίος μάλλον δυναμώνει. Και μέσα εκεί, όπως είπα και πριν, αναδύονται ορισμένοι παίκτες που μπορεί να γίνουν ισχυροί περιφερειακοί. Εκτός από το Ιράν, θα έχουμε ενδεχομένως και την Αίγυπτο. Σύντομα, το ελπίζουμε. Έτσι λοιπόν το Ισραήλ, όπως καλά τα είπε και ο Πανέτα που πήγε εκεί, πρώην αρχηγός της CIA, τον έστειλε εκεί πέρα ο Ομπάμα, έκατσε όρθιος δίπλα στον Νετανιάχου, μιλήσανε πριν από 15 μέρες, επανέλαβε την, διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά ο Πανέτα το Ισραήλ, ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακρογωνίως λίθος η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας προπαντός του Ισραήλ. Και μόλις έκλεισε με αυτή τη φράση, έβαλε ένα αλλά και στο αλλά αυτό είπε ότι βέβαια το Ισραήλ είναι σήμερα πάρα πολύ απομονωμένο, περνάει μια δύσκολη περίοδο, ότι αυτή η απομόνωση είναι επικίνδυνη. Μίλησε μάλιστα για το κατά πόσον σε μια κόστους ωφέλους είναι δυνατόν η στρατιωτική ισχύς να μπορεί να εξισορροπεί την διπλωματική ισχύ, την απώλεια διπλωματικής ισχύως. Επεσήμανε στο Ισραήλ ότι η απώλεια διπλωματικής ισχύως είναι ένα μείον, ένα σημαντικό μείον, όπου μπορεί αυτό να του στοιχήσει και το κάλεσε να βρει τρόπους να συζητήσει με την Τουρκία και να συζητήσει με την Αίγυπτο. Να τα βρει με αυτούς. Έχουν προηγηθεί κι άλλα επεισόδια, πολύ πρόσφατα, τα οποία εξηγούν, όχι με τον τρόπο που νομίζουμε, εξηγούν τον θυμό της Τουρκίας έναντι του Ισραήλ. Δεν είναι ένας θυμός που έχει σχέση με αυτό το οποίο πολύ συζητείται και είναι το φυσικό αέριο στο οποίο θα φτάσω τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα καλό εργαλείο για να καταλάβουμε, καθώς θα πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό, και το τι συμβαίνει. Πράγματι είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε ή συμβαίνει κάτι άλλο. Θα ήταν όμως σκόπιμο να υποθούν και δύο πράγματα ακόμα που έχουν σχέση με το πώς η Ελλάδα, μια και μιλήσαμε λίγο για το Ισραήλ, μιλήσαμε λίγο για την Αίγυπτο, το πώς η Ελλάδα βλέπει τον εαυτό της μέσα σε αυτά. Η Ελλάδα βλέπει τον εαυτό της όπως τον βλέπουν οι κυρίαρχες τάξεις και οι κυρίαρχες τάξεις βλέπουν τον εαυτό τους όπως τον έβλεπαν σχεδόν πάντα, αλλά ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από μία λογική που συνάδει με την λογική του κεφαλαίου. Του κεφαλαίου, έτσι όπως είναι το κεφάλαιο, το ελληνικό κεφάλαιο, κάθε καπιταλισμός δεν είναι, όλοι οι καπιταλισμοί δεν είναι ίδιοι, αλλά ο ελληνικός καπιταλισμός έχει αυτή την, όχι ιδιαιτερότητα, ούτε μοναδικότητα, αλλά έχει αυτή την, μια ιδιαίτερη τάση, προς το αυτό που λέμε το αεριτζίδικο, την αρπαχτή, δεν είναι ένας ιδιαίτερα παραγωγικός καπιταλισμός, δεν είναι ένας καπιταλισμός όπου οι καπιταλιστές επενδύουν, έχουν βρει δυναμικούς τομείς της οικονομίας, δυναμικούς τομείς της παραγωγής, εκεί να πάνε να βγάλουν τα κέρδη τους, όχι. Είναι αρκετά έτσι καλά τοποθετημένοι στον καπιταλισμό καζίνο, όπως αυτός διαμορφώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια, τους πήγαινε, μέχρι που τώρα δεν τους πάει πια και μάλλον βέβαια τη σφαλιάρα δεν θα τη φάνε τόσο πολύ αυτοί, άλλοι πληρώνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα περάσουν και αυτοί οι δύσκολες μέρες, εκτός από τους πολύ μεγάλους παίκτες τώρα και από αυτούς, οι οποίοι θα βρουν άλλους τρόπους να κινηθούν στη χρηματοοικονομική σφαίρα. Αυτός λοιπόν ο ελληνικός καπιταλισμός που έχει μια τέτοια λογική, όπου κυριαρχούν αυτά που λέμε φούσκες, διαμορφώνει και τις διεθνείς του σχέσεις με τον ίδιο τρόπο. Με αρπακτές, με τη λογική της φούσκας, είναι μια κατεξοχήν οπορτουνιστική προσέγγιση των διεθνών θεμάτων και ένα πράγμα το οποίο μια χώρα που στοιχειωτός σέβεται τον εαυτό της, μια καπιταλιστική χώρα, θα έπρεπε να κάνει, είναι να βλέπει, ας πούμε, τι έκανα τα τελευταία 50-100 χρόνια, που έχω φτιάξει, που έχω εδραιώσει τις διεθνείς μου σχέσεις, που έχω φτιάξει φιλίες, που έχω καλές συνεργασίες, αυτά να τα κρατήσει.
να θεωρήσει ότι αυτό είναι το στρατηγικό, αυτές είναι οι σταθερές της, αν θέλετε, και οι πολιτικές της σταθερές. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει να κάνει, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα τους υποδείξω, εγώ μπορώ να έχω και μια άλλη προσέγγιση, πιο, να την πει κανείς, πιο ιδεολογική, πιο συναισθηματική, πιο κοντινή, ας πούμε, σε αυτά που μπορεί να μου, λέει, να μου λένε τα μέσα μου, τα σωθικά μου. Αλλά αυτοί, ας πούμε, ότι δεν έχουν και πολλά σωθικά, ότι αυτοί μιλούν με την έννοια αυτή την αφηρημένη του εθνικού συμφέροντος, που και πάλι εκεί μένει πολλά κανείς να διευκρινίσει, γιατί εντάξει, εθνικό συμφέρον και εγώ είμαι υπέρ του εθνικού συμφέροντος, αρκεί να βρούμε έναν τρόπο να το ορίσουμε. Αυτοί λοιπόν προχωράνε σε αυτό το πολύ δύσβατο πεδίο και εξαιρετικά ρευστό και μεταλλασσόμενο μάλιστα το τελευταίο καιρό των διεθνών σχέσεων με αυτή τη λογική, την οπορτουνιστική, όπου εγκαταλείπουν τις γεωπολιτικές σταθερές και πάνε, ας πούμε, σε ευκαιριακές συμμαχίες, παίζουν με τις μεταβλητές. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το παιχνίδι των μεταβλητών σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό να φτιάξουν μια σχέση με το Ισραήλ. Όχι πάλι και για τους λόγους τους οποίους επικαλούνται. Επικαλούνται βέβαια το τρίγωνο Τουρκία, Ισραήλ, Ελλάδα, μιλάνε για μια αντιπαλότητα με την Τουρκία, την οποία θα την ισορροπήσουν με το Ισραήλ. Πόσο ειλικρινής είναι σε αυτό και πόσο όχι, εάν πρέπει δεν πρέπει ένα άλλο κεφάλαιο, και αυτό μένει να αναζητηθεί. Σε αυτή την ιστορία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον δύο, όχι και τόσο το ένα σαφώς αναφερόμενο και τόσο ρητό, περισσότερο πιο άρρητο είναι αυτό, το άλλο είναι ρητό. Δύο επιχειρήματα. Το ρητό επιχείρημα είναι ότι θα έχουμε ωφέλη, οικονομικά ωφέλη, πλησιάζοντας το Ισραήλ. Και εκεί ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, γιατί διαβάζουμε πολύ συχνά στον τύπο, για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι εκείνο το οποίο, ας πούμε, θα μας επιτρέψει, ας πούμε, να δούμε καλύτερες μέρες. Και θα σας μιλήσω αμέσως μετά για αυτό, δεν θα μιλήσω για το άλλο. Το άλλο είναι ότι η προσέγγιση με το Ισραήλ, αυτό λεγόταν το πριν από κάνα δύο χρόνια, μας είχαν βγει και ορισμένα πράγματα στον τύπο, πριν ακόμα αναλάβει ο Παπανδρέου, ότι αν τα βρούμε με το Ισραήλ με αυτά που λέγονται και που ορισμένοι τα πιστεύουν με έναν δαιμονικό τρόπο, ορισμένοι όμως δίνουν και μια βάση σε αυτά, το Ισραήλ επηρεάζει τις διεθνείς χρηματαγορές, έχει δικούς του ανθρώπους μέσα εκεί, αναφέρονται και ονόματα, ο Στρος Κάν, ο ένας, ο άλλος, και άλλους πάλι, και πολιτικούς αρχηγούς, ο Σαρκοζή τι είναι, τι θέλει, πώς βλέπει, ποια είναι η σχέση του με το Ισραήλ, με το κράτος του Ισραήλ. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό βρέθηκε με προτροπή από ό,τι λέγεται του Ομπάμα, δεν ξέρω εγώ, δεν, ίσως εδώ οι δύο συνομιλητές που είναι πιο κοντά στο χώρο της δημοσιογραφίας τα ξέρουν λίγο καλύτερα αυτά. Όμως συναντήθηκε πριν αναλάβει, ας πούμε, με το εβραϊκό λόμπι, με το ισραηλινό φίλο, ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται ότι δέχθηκε πολλές υποσχέσεις. Ναι, η Ελλάδα είναι σε κρίση, βέβαια όλοι ξέρανε για την κρίση, τώρα κάνουμε τις μωρές παρθένες. Ξέρανε για την κρίση, ξέρανε να μην έρθει. Του είπαν όμως τον Παπανδρέου ότι εσύ μάλλον είσαι ο προτιμητέος και ο Καραμαλής δεν μας κάνει πια και εσύ θα πρέπει να αναλάβεις και έχεις την δική μας στήριξη. Αυτά, ακόμα κι αν δεν είχαν αναφερθεί ότι έγιναν, θα μπορούσαμε να τα υποθέσουμε από πολλά άλλα πράγματα τα οποία έγιναν τον τελευταίο καιρό και από το ίδιο το γεγονός αυτής της προσέγγισης, της πολύ βίαιης, θα έλεγε κανείς, ευνίδιας προσέγγισης, εγκαταλείπεις μία φιλία με τους αραβικούς λαούς, εγκαταλείπεις, ας πούμε, παραδόσεις χρόνων. Εγώ τυχαίνω να είμαι και Αλεξανδρός Λυκτιώτης και κάπου, ας πούμε, με πονάει κιόλα αυτή η ιστορία. Ας πούμε, είχαμε κάποια σχέση, εγώ αισθάνομαι κάποια ιδιαίτερη σχέση με τους αραβικούς λαούς να με συνδέει. Και αυτά όλα τα οποία τα ξέραμε κιόλας, ότι έκαναν οι Έλληνες τότε, λέγαμε το 1956, πώς στάθηκαν δίπλα στους Αιγύπτιους. Τα βλέπουμε όλα αυτά να πετάγονται στα σκουπίδια και η ελληνική κυβέρνηση να πάει να βρίσκει τους Ισραηλινούς και να φτιάνει συμμαχίες, τους δε Παλαιστίνιους, που τέλος πάντων ο πατέρας, τον παπά του, πώς τον αποκαλούσε, έκανε κάποια πράγματα εκείνη την εποχή. Αυτός φαίνεται πως και αυτό να πετάει στα σκουπίδια και τραβάει τον άλλο δρόμο. Τώρα κάποια μικρά άλοθη. Μπορεί να κάνει καμιά κίνηση μικρή, ας πούμε, από αυτές που είναι συμφωνημένες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και πού να λέει ότι εμείς στους Παλαιστίνους τους αγαπάμε. Θα σε κάψω Γιάννη που λένε σαν λιψολάρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Παπανδρέου πίστεψε σε αυτά, η ελληνική κυβέρνηση πίστεψε σε αυτά και μπήκανε σε αυτή την ιστορία θεωρώντας ότι έχουν έτσι την πλάτη τους εξασφαλισμένη. Το τι έγινε στις διεθνείς χρηματαγορές, το πώς αυτή η διεθνής υποστήριξη και ειδικά το ισραηλινό λόμπι, ας πούμε, βοήθησε. Το ζούμε. Μπορούσανε.
μπορούσαν μια χώρα που αντιπροσωπεύει το 2,5% περίπου, ίσως και το 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, να την βοηθήσουν περισσότερο, εάν θέλανε, για μια συμμαχία, έτσι, παραπανήσια, για να κάνουν και αυτοί κάτι εδώ και να έχουν και μια έξωθεν καλή μαρτυρία. Δεν φάνηκε να έγινε κάτι, εάν πράγματι τις επηρεάζουν και αν πράγματι θέλανε να κάνουν κάτι. Το πιο πιθανό ότι δεν θέλανε και θα προσπαθήσω να πω μετά γιατί. Γυρίζω στο φυσικό αέριο για να σας κουράσω το πολύ. Είπε πριν και ο Λεωνίδας ότι το φυσικό αέριο μπορεί να είναι πολύ, μπορεί να είναι λίγο. Εγώ σε αυτό το θέμα δεν ξέρω αν θα πέσω έξω στις προβλέψεις που θα κάνω, αλλά απλά και μόνο θα σας πω πράγματα που είναι τα στοιχεία, τι λένε. Αυτή η ιστορία με το φυσικό αέριο, πριν 15 μήνες βρέθηκα σε μια κομπή της εταιρείας, ας πούμε, και είπα ο θησαυρός του παππού. Αυτή η ιστορία δεν φαίνεται και τόσο αληθινή. Δεν φαίνεται και τόσο αληθινή, γιατί όχι εγώ, αλλά η Αμερικάνικη Γεωλογική Εταιρεία, η οποία είναι γνώστη του τι γίνεται στον κόσμο και τι έχουν τα υπεδάφη, λέει ότι η λεκάνη της Λεβαντίνης, στην οποία μέσα βρίσκεται και ο Λεβιάθαν, έχει 120 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικό αέριο. Ο Λεβιάθαν, από ό,τι φαίνεται, έχει 16 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικό αέριο. Είναι ένα μικρό ποσοστό, ένα 15%. Η λεκάνη της Λεβαντίνης είναι πολύ μικρότερη στα εκτιμόμενά της από τον κόνο του Νείλου. Ο κόνος του Νείλου έχει 230-250. Είναι διπλάσιο. Ο κόνος του Νείλου είναι εκεί που βγάζει φυσικό αέριο και γέλιο. Αυτά είναι τα εκτιμόμενα. Αυτά λέει και η Αμερικάνικη Γεωργική Εταιρεία και αυτά λένε όλες οι στατιστικές σήμερα στον πρώτο. Εάν τα βάλει να τα συγκρίνει κανείς αυτά τα μεγέθη, βλέπει ότι ακόμα και αν ο Λεβιάθαν θα είναι αυτός που λέγεται ότι είναι, είναι 16 εκτιμόμενα που μαζί με τα άλλα 9 βεβαιωμένα, το Ταμάρ και κάποια άλλα εκεί πέρα, τα οποία είναι, λέγεται αν είναι γαζιώτικα ή αν είναι Ισραηλινά, εκεί ακριβώς που τα ψάχνουν έξω από το Ασκελόν και που έχουν βγάλει μια ποσότητα και βγάζουν. Εκτός από τα 9 βεβαιωμένα, έναντι των 60 τρισεκατομμυρίων βεβαιωμένων της διπλανής Αιγύπτου. Τα 9 βεβαιωμένα του Ισραήλ, τα 16 μη βεβαιωμένα εκτιμόμενα, έναντι των 230-250 εκτιμόμενων της Αιγύπτου, δεν είναι μεγάλη ποσότητα. Αυτά τα εκτιμόμενα του Ισραήλ, σύμφωνα με τις επιστημονικές μετρήσεις, είναι εκτιμόμενα με πιθανότητα σήμερα 30-50%. Και η διακύμανση της ποσότητας αυτής παίζει γύρω στο 40%. Αυτές είναι οι βεβαιότητες που δίνουν οι επιστήμονες, ακόμα και μετά από τις τελευταίες μετρήσεις που έγιναν. Οι μετρήσεις που έδιναν μέχρι το καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς του 2010, μας έλεγαν ότι αυτά τα μεγέθη είναι κατά περίπου 30%. Έχουν μια πιθανότητα 30%. Υπάρχει μια στατιστική προσέγγιση των εκτιμήσεων. Είναι η μεθοδολογία. Είναι η επιστημονική μεθοδολογία. Λες αυτή την εκτίμηση με αυτή τη στατιστική προσέγγιση. Και αυτή την ποσότητα με αυτή τη διακύμανση. Άρα τα 16 κειμένων τόπο δεν είναι ήδη από 11 έως 22. Μπορεί να είναι 11, μπορεί να είναι 22. Η πιθανότητα να είναι γεωλογικώς αξιοποιήσιμα είναι 50%, μία στα δύο. Η πιθανότητα να αξιοποιηθούν είναι αρχής γενομένη στο 2016, όπως λέμε. Και έρχεται τώρα ο πρόεδρος της Noble Energy, ο Ντάβιτσον, ο οποίος στη συνέντευξή του λέει το εξής ενδιαφέρον. We say potential. Στην Αγγλία θα πει δυναμικό, δυνατότητα. The Israelis here understand, οι Ισραηλοί αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, discovery, ανακάλυψη. Ο ίδιος λοιπόν ο άνθρωπος λέει, και εμείς λέμε ότι έχει μια δυνατότητα να ισχύουν αυτά τα μεγέθη που σας είπα, αλλά οι Ισραηλοί αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, ή κάνουν πως καταλαβαίνουν, πιο πιθανό, δεν είναι ηλίθιος, ότι αυτά είναι ανακαλύφθηκα, είναι ανακάλυψη. Παράλληλα λέει, εφιστώ την προσοχή στους επενδυτές, διότι άλλο πράγμα project και άλλο πραγματικότητα. Λέει ο Τάριτσο.
ο πρόεδρος του Noble Energy, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος από την ιστορία είδε και ωφέλη. 150% ανέβηκε η μετοχή στο χρηματιστήριο όταν, ας πούμε, ανακοινώθηκαν αυτές οι ανακαλύψεις. Η Noble Energy δρά σήμερα και στην Κύπρο. Βέβαια, παρενοχλείται από τον εταίρο της, στο Ισραήλ, την Delek, η οποία είναι Ισραηλινή, η οποία ζητάει αυτή τη στιγμή να κάνει κάποια κουμάντα εκεί στην Κύπρο, αν βγάλει το κοίτασμα αυτό της Αφροδίτης. Το οποίο εκτιμάται ότι είναι 8, 9, 11 λίγο Κασαπόπουλος μπορεί να φτάσει στο βήμα της προπροηγούμενης Κυριακής, και αν φτάσει 11, μάλλον λύνεται και το πρόβλημα της Ευρώπης. Έλεγε ο Κασαπόπουλος, το έχει πει και ο καθηγητής Ηρακλήδης. Αυτά τα γράφει κατά κόρον η Αριστοτελία Πελώνη, μια κυρία δημοσιογράφος, καθηγήτρια του Παντίου, η οποία γράφει συνεχώς άρθρα, τα οποία θυμίζουν ανακοινοθέντα της Ελληνικής Πρεσβείας. Λοιπόν, αυτά όλα και με τίτλους «Θησαυρός», «Πολύφερνη Νύφη» και με τέτοιους τίτλους, βγαίνει ότι κάτι πολύ σημαντικό παίζεται εκεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα μεγέθη αυτά, τα οποία, όπως λένε λοιπόν αυτοί που σας ανέφερα, θα αλλάξουν και τις γεωπολιτικές ισορροπίες και θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να απεξαρτηθεί. Αυτά είναι φράσεις διατυπωμένες, θα σας πω τις πηγές, τα άρθρα είναι εδώ, όποιος θέλει, όποιος έχει όρεξη να κάτσει να τα βρει, θα τα δώσω, να τα βρει, θα τα διαβάσει. Τα πιο πολλά είναι δημοσιεύσεις της Χάρετς, αυτό που σας είπα της Νόβελ Έντζη είναι στη Χάρετς, στην Ισραηλινή εφημερίδα, την πιο έγκαιρη, την Ισραηλινή εφημερίδα, κάτσα τα νέα που λέμε εμείς στην Ευρωπαϊκή. Λοιπόν, αυτά τα μεγέθη είναι, είναι εκτιμήσεις που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να διαταράξουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες και δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο αποτελεί σήμερα η Ρωσία για την Ευρώπη ως τροφοδότης. Ένα απλό μέγεθος. Αυτά τα οποία είναι τα εκτιμόμενα για το Ισραήλ, συνολικά βεβαιωμένα και εκτιμόμενα, δεν υπερβαίνουν, με βάση τις διεθνείς στατιστικές, το 1,5% των βεβαιωμένων της Ρωσίας. Και δεν υπερβαίνουν το 0,15% των παγκοσμίων εκτιμόμενων αποθεμάτων. Αυτά λοιπόν, βεβαιωμένων αποθεμάτων. Όταν λοιπόν είναι αυτά τα μεγέθη, αυτή η ιστορία του φυσικού αερίου, η οποία, εάν πάρουμε υπόψη τα μεγέθη της Ισραηλινής Επιτροπής Ενέργειας, η οποία μετράει τις καταναλώσεις, βγαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση, με μια υποκατάσταση των εισαγωγών της, του Ισραήλ, το οποίο εισάγει το 40% από την Αίγυπτο, θα μπορέσει να κρατήσει ένα στρατηγικό απόθεμα για 50 με 70 χρόνια. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Το Ισραήλ αυτά εδώ, όχι την Ευρώπη δεν θα τροφοδοτήσει. Όχι είναι παρούφα σε αυτά που λέει για τον αγωγό που θα τον βάλουν και θα τον φέρουν και από εδώ από την Ελλάδα θα πηγαίνει ο αγωγός και θα δίνει στη Γερμανία ή παντού. Αλλά μάλλον, ναι, ναι, αλλά μάλλον αυτά εδώ θα τα κρατήσει εκεί που είναι, αφού τα βρει. Μπορεί με τα κυπριακά να παίξει. Η Κύπρος δεν τη χρειάζονται και πολλά. Και μπορεί να φορέσει και στην Κύπρο ένα κουστούμάκι που λέγεται εσείς θα κάνετε και την υγροποίηση. Γιατί δεν την κάνει στο Ισραήλ? Όσοι γνωρίζουν για την επικινδυνότητα της διαδικασίας αυτής και τι σημαίνουν αυτές οι μονάδες που κάνουν την υγροποίηση, αυτό ας το σκεφτεί ο Χριστόφιας που τούσκασε μια φορά το καλοκαίρι, του τεινάχτηκε μια περιοχή, εάν θέλει να του τεινάχτουν κι άλλοι. Το Ισραήλ υποτίθεται ότι είναι μια χώρα σε κίνδυνο για να βάλει να κάνει τέτοιες εγκαταστάσεις. Νομίζουμε ότι και η Κύπρος, ο Χριστόφιας τουλάχιστον, οι άλλοι πιστεύουν ότι και η Κύπρος δεν είναι στο απειρόβλητο σε περίπτωση μιας κρίσης, μιας ανάφλεξης στην περιοχή, η οποία δεν αποκλείεται να προέλθει από οποιονδήποτε. Για να έχουμε μια τελική γνώση, γνώμη για τα μεγέθη αυτά, αρκεί να σας πω κάτι το οποίο μοιάζει και με ανέκδοτο. Τα βεβαιωμένα του Ισραήλ είναι το 1/4 των βεβαιωμένων της Ολλανδίας. Μα ξέρατε εσείς την Ολλανδία σαν μια χώρα που έχει υδροπονάνθρακες, που θα έσωλε και τον κόσμο, και ένα τέταρτο. Και περίπου το 1/4 της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία, η Ολλανδία, φυσικό αέριο υπάρχει γενικώς. Και άμα μιλήσουμε με ένα γεωλόγο, αν αφήσουν κανένα γεωλόγο να γράψει σε εφημερίδες. Εάν φέρουν σε κανένα πάνελ των Ελληνών αυτών τηλεοράσεων κανέναν άνθρωπο να μιλήσει, που δεν έχει σχέση με τη γεωλογία, με αυτές τις επιστήμες, να φέρουν έναν που δεν είναι παπαγαλάκι, να φέρουν έναν που δεν είναι προπαγανδιστής, να φέρουν έναν που δεν είναι απατεώνας, που δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει από, ξέρω, κανάλια, από άλλα κανάλια εννοώ.
τότε αυτό το παραμύθι θα έρθει στην πραγματική του διάσταση. Το Ισραήλ πράγματι θα ωφεληθεί από αυτό το φυσικό έργο, θα έχει ένα στρατηγικό απόθεμα και θα ωφεληθεί για να αντιμετωπίσει κάπως τις δικές του ανάγκες. Γιατί στήθηκε όμως όλος αυτός ο μύθος? Γιατί αυτά όλα η Ελλάδα? Ήταν ακριβώς για να μπορέσει να δικαιολογηθεί η στροφή. Η στροφή αυτή πρέπει να δικαιολογηθεί στα μεγάλα ωφέλη που θα έχουμε από το Ισραήλ. Για την ώρα, εγώ τα βλέπω μόνο σε μερικά προσγειρόπουλα που προσεγγίζουν την Κρήτη. Το φυσικό αέριο δεν φαίνεται να είναι αυτό η αιτία. Και αν κάποιοι από εσάς σκεφτείτε, και είναι καλό να σκεφτείτε, μα καλά και η Ρωσία γιατί ανησυχεί, μα η Ρωσία δεν είναι το θέμα ότι ανησυχεί. Η Ρωσία ενδιαφέρεται για όλο το φυσικό αέριο παντού στον κόσμο και για κάθε περιοχή στον κόσμο. Όταν έχει έναν κολοσσό σαν την Gazprom, η Gazprom και εδώ να βρεθεί και εκεί να βρεθεί και εκεί να βρεθεί, θα ενδιαφερθεί. Και μάλιστα ενδιαφέρεται η Gazprom. Και δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν είναι σίγουρο εάν θα σπεύσει για αυτά εδώ τα οποία έχουν βρεθεί στην Κύπρο και αν το αντέχει η Nobel Energy, είναι πιθανόν να γίνει κάτι, γιατί τελευταία φαίνεται και ο Χριστόφιας λίγο να ταλαντεύεται, μια και του προτείνουν και ένα δάνειο 2,5 δισεκατομμυρίων. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι αυτή. Εκείνο που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η Ελλάδα οδηγείται μέσα από μηχανισμούς προπαγάνδας με έναν τρόπο φιλιμιστικό και χυδαίο να πάμε με το Ισραήλ γιατί θα έχουμε όφελος. Αν εντάξει καλοί και οι Παλαιστίνοι, οι Φουγκαράδες, εντάξει τους συμπαρασταθήκους, στο τέλος και οι Άραβες δεν έχουμε δει και κανένα χαίρι από αυτούς. Δεν επενδύουν, να τώρα δούμε κανένας Καταριανός αν θα έρθει να βάλει χρήματα εδώ. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μέσα σε μια τέτοια έτσι φτηνιάρικη λογική, μια φτηνιάρικη κυβέρνηση προσπαθεί να μας οδηγήσει εκεί που μας οδηγεί. Το δυστύχημα είναι η ελίτ αυτής της χώρας. Η ελίτ αυτής της χώρας, οι οποίες δεν απαντούν ούτε και σε αυτά. Δηλαδή δεν βγαίνουν. Ναι, ναι. Η ελίτ αυτής της χώρας, οι οποίες δεν βγαίνουν να πούν. Δηλαδή δεν βγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέση να εκφέρουν λόγο. Και βέβαια είναι και κυρίως μέσω της αλώσεως του μεγαλύτερου μέρους της δημοσιογραφίας αυτή η σιωπή. Θα πείτε αυτά τώρα μας τα λες εμάς εδώ έκανες. Ναι, αυτά έχουν σταλεί σε ορισμένα έντυπα. Δεν έχουν δημοσιευτεί, δεν δημοσιεύουν. Θα δημοσιευτούν. Θα δημοσιευτούν όχι ως ανακάλυψη. Δεν είναι ξαφνικά ότι ο υποφαινόμενος αυτός που σας μιλάει έκανε κάποια ανακάλυψη επιστημονική. Όχι. Πήρε τα στοιχεία, τα οποία υπάρχουν και διατίθενται, τα συγκέντρωσε. Και αυτά τα στοιχεία τα θέτει, τα βάζει στο ξένα χαρτί και λέει αυτά είναι τα στοιχεία. Δεν το είπε αυτό ο πρόεδρος της Νόμερ Ένερση. Το είπε. Δεν τα λέει αυτά η Αμερικάνικη Γεωλογική Εταιρεία. Δεν είναι γραμμένα αυτά στις διεθνείς στατιστικές. Εάν ανοίξετε το Wikipedia, δεν θα τα βρείτε αυτά τα νούμερα μέσα. Λοιπόν, τι γίνεται? Γιατί μας λένε άλλο? Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, θέλω να επανέλθω σε δύο πράγματα. Ένα είναι ότι μεθοδεύεται αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε μια χώρα η οποία δεν παράγει, η οποία δεν έχει ένα μοντέλο ανάπτυξης, η οποία ακόμα και τώρα βλέπει την όλη κρίση στη σφαίρα της χρηματοοικονομίας, ακόμα και τώρα κοιτάμε, θα μικρύνουμε, θα μεγαλώσουμε το χρέος, θα κάνουμε αυτό, δεν λύνεται το πρόβλημα της Ελλάδας έτσι. Επιτρέψτε μου να πω κάτι εκτός θέματος και τελειώνω. Η Ελλάδα θα βρει το δρόμο της και θα έχει πραγματικές διεθνείς σχέσεις. Εάν εδράζονται, η έδρασή τους είναι στο πραγματικό έδαφος των σχέσεων που είναι ιστορικά διαμορφωμένες σε μια περιοχή και στις οποίες μπορείς να πατήσεις και με τις οποίες μπορείς να προχωρήσεις και να χτίσεις συμμαχίες πάνω σε προγενέστερες συμμαχίες οι οποίες ήδη υπάρχουν μέσα στις συνειδήσεις, μέσα στους πολιτισμούς. Είναι η υποχρέωσή σου να το κάνεις αυτό και αυτό μπορείς σαν χώρα, σαν την Ελλάδα. Το ίδιο και στην σφαίρα της οικονομίας, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, πρέπει να σκεφτείς όχι με όρους ευκαιρίας, με όρους αρπαχτής, πρέπει να φύγεις και πάλι από τις φούσκες ή από οτιδήποτε άλλο, θα σε διευκολύνει, θα σε ανακουφίσει τώρα, να ανακουφίσει, να βρεις μια λύση, εντάξει, για λίγο καιρό. Αλλά εάν θα μπορέσεις να κινηθείς στο έδαφος της πραγματικής οικονομίας και να βρεις για αυτή τη χώρα τι είναι εκείνο που μπορεί να παράγει, ποιες παραγωγικές δυνάμεις μπορεί να κινητοποιήσει, με ποιο τρόπο, ούτως ώστε να αρχίσει να δουλεύει, να αυτά που χάθηκαν, οι φαντοργίες, να πηγεί όλα αυτά, γιατί χάθηκαν, πώς χάθηκαν, με ποιανών ευθύνες και της κοινωνίας φυσικά και ημών των ιδίων, ποιο καταναλωτικό μοντέλο, ποιο παραγωγικό μοντέλο, πώς και τι, αυτά πρέπει να πούνε κάτω.
Συνεπώς και στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και στο πεδίο της κρίσης της οικονομικής και οπουδήποτε αλλού υπάρχει μια πραγματικότητα και υπάρχει και ένας φαντασιακός κόσμος, ένας κόσμος ψεύτικος στον οποίο μπορείς να κινείσαι για λίγο καιρό, αλλά δεν μπορείς να κινείσαι αιώνια. Εκεί θα φας τα μούτρα σου και θα αδειάσεις και θα σκάσεις κάτω σαν καρπούζι. Και αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τουλάχιστον στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, να πούμε όσες αλήθειες μπορούμε και να συμβάλλουμε να μην γίνει αυτό, που αν όχι τι άλλο αποτελεί και ένα ηθικό πλήγμα για τις συνειδήσεις μας, να βρισκόμαστε στο πλευρό εγκληματιών, στο πλευρό αυτών που δεν αφήνουν ένα λαό σαν τον Παλαιστινιακό λαό να σταθεί εκεί στην περιοχή και υπονομεύουν τους λαούς εκεί της περιοχής. Αυτό δεν είναι καλό, δεν μας τιμά σαν ανθρώπους, σαν λαό, και γι' αυτό να προσπαθήσουμε να τα αποτρέψουμε. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα κάτσω στο πόδι μου γιατί δεν έχω τσάντα. Επειδή είναι περιορισμένων δυνατοτήτων η μικροφωνική. Κοντά και δυνατά. Ναι, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τον κύριο Βυσία. Θα είμαι σύντομος έτσι κι αλλιώς, δεν θα σας κουράσω. Αναλύθηκαν πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι έχει και ένα ενδιαφέρον να περάσουμε και σε συζήτηση και σε ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Θέλω και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση εδώ και θα εστιάσω περισσότερο το ενδιαφέρον μου σε διεργασίες στα ίδια τα Παλαιστινιακά εδάφη, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα στο πλαίσιο που περιέγραψε ο Λεωνίδας της Αραβικής Άνοιξης, αλλά και το πώς διαστρεβλώνονται κάποια πράγματα στην Ελλάδα ακριβώς λόγω των σχέσεων που προσπαθεί να δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση, όπως τα περιέγραψε ο Βαγγέλης. Ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε μία μέρα που η UNESCO αναγνώρισε ως μέλος της το Παλαιστινιακό κράτος. Με την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε λόγο τραμπούκου να απειλούν ότι θα κόψουν τη χρηματοδότηση ακόμη και στην UNESCO, το 22% που αντιστοιχεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα ποσά με τα οποία απειλεί ότι θα μειώσει το Ισραήλ, και την Ελλάδα να παίζει σε αυτό ένα ρόλο υποτίθεται ενδιάμεσου, ψηφίζοντας τελικά λευκό και νύπτοντας τα σχήρας της. Είχε προηγηθεί πριν από αυτό η αίτηση του Μαχμούντα Μπάς και της Παλαιστινιακής Αρχής στα Ηνωμένα Έθνη για μία θέση να γίνει, να λάβει χαρακτήρα ενός κράτους που συμμετέχει επισήμως στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό το σχήμα θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον σε μια πλουστευτική προσέγγιση που θα έλεγε ότι ξεκαθαρίζουν και πάλι τα πράγματα. Έχουμε τους τραμπούκους, τους κακούς από τη μία πλευρά, Αμερικανούς και Ισραηλινούς, που δεν δέχονται τίποτα από αυτά, και από την άλλη ένα ενισχυόμενο κλίμα και μια τάση στη λεγόμενη διεθνή κοινότητα που θα ήθελε να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Και μια Ελλάδα η οποία, εντάξει, νομίζω δεν έχει πολύ σημασία να μιλάμε για την εξωτερική της πολιτική όταν μιλάμε για κατεχόμενα κράτη όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται υπό οικονομική κατοχή. Πρέπει να φύγουμε λίγο πιο πίσω και να δούμε ποιοι είναι αυτοί που καθορίζουν τις σχέσεις της. Τέλος πάντων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλοι εμείς πρέπει να ταχθούμε υπέρ της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους και να έχουμε απέναντί μας με σαφώς διαχωρισμένους ρόλους τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο ρόλο του κακού. Το πρόβλημα είναι ότι αν διαβάσει κανείς τι γράφεται τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες σε ορισμένα έντυπα που αποτελούν τη βίβλο των διπλωματών σε όλο τον κόσμο, θα δει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή αυτό το απλουστευτικό σχήμα του άσπρου μαύρου δεν στέκει τόσο πολύ. Ίσως το σημαντικότερο κείμενο, στο σημαντικότερο έντυπο, μας ήρθε από το Foreign Affairs, το οποίο είναι κυριολεκτικά η βίβλος της Αμερικανικής Διπλωματίας, του State Department. Και εκεί πρωτοδιαβάσαμε ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, όπως με βάση την πρόταση που κατέθεσε ο Αμπάς στα Ηνωμένα Έθνη, είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Και θα πρέπει το Ισραήλ να την κυνηγήσει και να την διεκδικήσει και να τη βάλει ως στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Δεν τα έλεγε αυτά κάποιος καλεσμένος που μπορεί να παρεξέκλεινε λίγο από τη γραμμή του εντύπου, τα έλεγε ο Ισακ Χερζόκ, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κνεσέτ στο Ισραήλ.
Αν αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα κείμενο ατύχημα, ήρθε λίγες μέρες μετά το foreign policy, με ελάχιστες διαφορές θα έλεγα, λίγο πιο liberal κάποιοι θα το χαρακτήριζαν, αλλά ουσιαστικά στην ίδια γραμμή με το foreign affairs, να μας πει ότι αυτό το Παλαιστινιακό κράτος που ήθελαν να δημιουργήσουν και για το οποίο κατατέθηκε η πρόταση, είναι ο Humpty Dumpty. Και αν θυμάστε, ο Humpty Dumpty ήταν στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων, ένα αυγοκέφαλο πλάσμα. Ουσιαστικά δηλαδή εξηγούσε το foreign policy ότι προσπαθούν να φτιάξουν ένα υδροκέφαλο κράτος χωρίς καμία δυνατότητα επιβίωσης. Και πάλι δεν ήταν κάποιος περιφερειακός ή κάποιο outsider που έγραφε στο foreign policy, ήταν ο Aaron David Miller, καταλαβαίνετε και το όνομα. Ο ρόλος του όμως ήταν ότι σε 5 διαφορετικές κυβερνήσεις στις ΗΠΑ ήταν σύμβουλος στο State Department για θέματα Μέσης Ανατολής. Αντίστοιχα θα βρείτε και μέσα στο Ισραήλ ανθρώπους που λένε πάρτε τώρα αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να αναγνωριστεί ένα Παλαιστινιακό κράτος όπως το ζητάει ο Αμπάς. Άνθρωποι όπως ο Εβραίμ Χαλεβί, πρώην διευθυντής της Μοσάντ, αλλά και πρώην επιτελάρχες που τοποθετήθηκαν σαφώς υπέρ αυτής της λύσης. Είναι προφανές ότι αν ο βασικός σου αντίπαλος στηρίζει αυτό που εσύ επιδιώκεις, ότι κάποιος από τους δύο σας δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, κάποιος έχει χάσει το στόχο του και φοβάμαι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, γιατί πάντα σε τέτοιου είδους διπλωματικές διαδικασίες υπάρχουν και παράπλευρες ωφέλειες και απώλειες για τις οποίες θα συζητήσουμε, φοβάμαι όμως ότι είναι αυτό το απλουστευτικό σχήμα που είναι λάθος, ότι πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε το Παλαιστινιακό κράτος όπως το οραματίζεται και όπως το προτείνει η Παλαιστινιακή Αρχή. Και ίσως η σημαντικότερη απάντηση που δόθηκε από ένα νομικό με έδρα το Λονδίνο, τον Guy Goodwin-Zeel, ο οποίος παρουσίασε καταρχήν στον ίδιο τον Αμπάς, του έστειλε μια επιστολή που του εξηγούσε γιατί βάσει του διεθνούς δικαίου θα ήταν καταστροφικό λάθος αυτό που πήγαινε να κάνει. Μια επιστολή για την οποία σημειωτών δεν πήρε ποτέ απάντηση. Σταχυολογώντας μερικά από τα πράγματα που είπε, εξήγησε καταρχήν ότι με αυτή την αλλαγή υπάρχει μια τεράστια μετατόπιση στη συζήτηση από το Παλαιστινιακό έθνος, τον Παλαιστινιακό λαό, στην Παλαιστινιακή Αρχή. Από εκεί δηλαδή που ο συνομιλητής σε διεθνές επίπεδο ήταν η PLO, η οποία εξέφραζε, όπως το εξέφραζε, αλλά ιστορικά αυτός ήταν ο ρόλος της, να εκφράζει όλους τους Παλαιστινίους και τους πρόσφυγες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Στο νέο αυτό μόρφωμα που πήγαινε να διαμορφωθεί, ο βασικός συνομιλητής θα ήταν πλέον η Παλαιστινιακή Αρχή του Αμπάς. Μία Παλαιστινιακή Αρχή που ακόμη και αν αφήσουμε πίσω μας το πραξικόπημα εναντίον της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Χαμάς, είναι πλέον γενικά αναγνωρισμένο ότι δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Παραμένει γατζωμένη στην εξουσία, στηριζόμενη σε διάφορες ισορροπίες και εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε απλουστεύσεις και να πούμε ότι ο Αμπάς είναι ένας πραξικοπηματίας, γιατί η κίνησή του αυτή μέσα στα Ηνωμένα Έθνη είχε και χαρακτηριστικά σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και με το Ισραήλ, ακριβώς επειδή πιέστηκε από τη βάση. Εξηγούσε λοιπόν ο Goodwin-Zeel ότι πρώτον έχουμε αυτή τη μετατόπιση και έρχεται στο προσκήνιο ένα σώμα το οποίο δεν έχει την δημοκρατική, ούτε την ιστορική, ούτε την ηθική νομιμοποίηση να μιλάει εκ μέρους όλων των Παλαιστινίων. Αυτό πρακτικά σημαίνει και τέλος στη συζήτηση για την επιστροφή των προσφύγων. Κλείνει, προσπαθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να κλείσουν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, να δημιουργήσουν ένα είδος ελβετικού καντονιού ουσιαστικά στο κέντρο της Μέσης Ανατολής, αποκομμένο από το μεγάλο πληθυσμό των Παλαιστινίων που ζει σε γειτονικές χώρες και έχει βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει αποφάσεων του ΟΕΕ το δικαίωμα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Είναι λοιπόν το ζήτημα των προσφύγων και δημιουργείται μία de facto αναγνώριση όλων των κινήσεων του Ισραήλ των τελευταίων δεκαετιών, επεκτατικών κινήσεων και μέσω των πολεμικών επιχειρήσεων πραγματοποίησης, αλλά
και κυρίως μέσω των επικισμών με τους οποίους καταλαμβάνει συνεχώς νέα εδάφη ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε, και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι επί κυβερνήσεως Ομπάμα επιταχύνθηκαν με τρομακτικούς ρυθμούς οι επικισμοί, και θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι σε αντίθεση με ό,τι ίσως πιστεύουμε ορισμένοι, ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πάντα ήταν οι επιθετικοί εναντίον των Παλαιστινίων και οι Δημοκρατικοί ήταν λίγο πιο φιλικοί, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι σχέσεις του Ισραηλινού λόμπι ήταν πάντα πολύ πιο δυνατές στις ΗΠΑ με την Δημοκρατική Παράταξη, και αυτό θα το δούμε και τώρα πολύ πιο έντονα, καθώς εισέρχονται και πάλι σε προεκλογική περίοδο πριν από τις προεδρικές του 2012. Τα προβλήματα της πρότασης, όπως κατατέθηκε από τον Αμπάς, δεν σταματούν βέβαια εδώ. Πρόκειται πραγματικά για ένα σχέδιο το οποίο, αν εκτελεστεί, θα αφήσει σε αυτό το υποτιθέμενο Παλαιστινιακό κράτος το 10% των εδαφών της ιστορικής Παλαιστίνης. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια διευκρίνηση όταν γίνονται όλες οι συζητήσεις περί επικισμών και το ποιο είναι τελικά το έδαφος των Παλαιστινίων, ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμα ο τερματισμός των επικισμών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αν και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον να παρακαλάμε για τερματισμό, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν, να πάρουν πίσω επικισμούς, προκειμένου να δοθεί καλλιεργήσιμη γη και να υπάρξει μια οποιαδήποτε ελπίδα για τους γεωργικούς πληθυσμούς της Παλαιστίνης. Αυτό ουσιαστικά δηλαδή που πήγαιναν, γιατί όλα δείχνουν ότι μάλλον έχει παγώσει ακόμη και αυτή η διαδικασία να κάνουν, είναι ουσιαστικά μια ζώνη ελεύθερης επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην οποία αυτή η ασθενής αστική τάξη της Παλαιστίνης, της Δυτικής Όχθης, θα έβρισκε ένα χώρο να δράσει λίγο πιο ελεύθερα και να κερδίσει κάποια οικονομικά ωφέλη. Μιλάμε πάντα για μια χώρα, ένα κράτος που υπό τις παρούσες συνθήκες, αν δεν λυθούν οριστικά τα προβλήματα μεταξύ των δύο οργανώσεων, είναι ζήτημα που περιλαμβάνει και τη Γάζα μέσα, ή συζητάμε απλώς για ένα μικρό θύλακα της Δυτικής Όχθης, ο οποίος θα είναι απλώς ένα πιόνι στην περιοχή, καθώς δεν θα έχει σαφή σύνορα, δεν θα έχει ένοπλες δυνάμεις, δεν θα έχει πρόσβαση σε υδάτινους πόρους, θα εξαρτάται για την κάθε του κίνηση, ακόμη και για την τελευταία οικονομική δραστηριότητα, από το Ισραήλ και ξένες δυνάμεις. Το τι, πριν περάσουμε στο τι μπορεί να την προτείνει κανείς αυτό, το οποίο δεν είναι και τόσο σαφές και είναι ένα θέμα που πρέπει νομίζω να ανοίξει στη συζήτηση, είναι δεδομένο ότι υπήρχαν κάποιες παράπλευρες ωφέλειες από όλη αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν το ότι το Παλαιστινιακό ξαναήρθε στο προσκήνιο και έδωσε και τη δυνατότητα σε ένα κόσμο που πολύ καλοπροαίρετα έλεγε ναι να στηρίξουμε τους Παλαιστίνους, έδειξε δηλαδή και λίγο τις δυνάμεις μέσα στους πληθυσμούς της Δύσης πόσο θα ήθελαν να στηρίξουν τους Παλαιστίνους, ασχέτως του αν τελικά αυτή η πρόταση μπορεί να είναι βιώσιμη ή όχι και να αποδειχθεί καταστροφική. Έδωσε και ένα τέλος αυτή η διαδικασία, και αυτό είναι ένα από τις παράπλευρες ωφέλειες, σε όλο αυτό το μύθο της διπλωματίας των μεγάλων δυνάμεων, είτε αυτή είναι το κουαρτέτο που μπαίνουν μέσα και Ευρωπαίοι και Ρώσοι, είτε πρόκειται για το μονοπόλιο της διαπραγματευτικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στο να δώσουν μία λύση. Έπεσαν οριστικά οι μάσκες, έπεσαν οι μάσκες του Ομπάμα, έπεσαν οι μάσκες του Δημοκρατικού Κόμματος. Φάνηκε ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση τραμπούκων που, όταν φτάνει στο σημείο να απειλεί την UNESCO, μπορούμε πολύ καλά να καταλάβουμε τι έχει στο μυαλό της και πώς σκοπεύει να κινηθεί. Απογυμνώθηκε όμως και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εμείς εδώ μπορεί να το είχαμε δει λίγες μέρες νωρίτερα, όταν ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι προστατεύει τους λαούς του κόσμου απαγόρευσε σε μια ανθρωπιστική αποστολή να προσεγγίσει το λιμάνι της Γάζας. Ήταν ίσως ένα αλλαγή ιστορικού παραδείγματος, όχι μόνο για το ρόλο, αλλά ακόμη και για τη ρητορική του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όταν πλέον πήρε ανοιχτά και χωρίς να το κρύβει καθόλου τη θέση του κατακτητή, τη θέση του ισχυρού, αφήνοντας οριστικά πίσω τα δικαιώματα του κατακτημένου, όπως προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο.
Έπεσαν αυτές οι μάσκες, δόθηκε μία μάχη και από την πλευρά του Αμπάς, ακριβώς όπως είπαμε, όχι επειδή άλλαξε η στάση του και ξαφνικά αποφάσισε ότι θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά επειδή νιώθει πίσω του όλη αυτή την πίεση της Αραβικής Άνοιξης που φτάνει και στο εσωτερικό των Παλαιστινιακών εδαφών. Το ερώτημα όμως είναι ποια είναι η λύση από εδώ και πέρα. Η πρόταση των δύο κρατών είναι αυτό στο οποίο πρέπει να δώσουμε το βάρος των προσπαθειών. Φοβάμαι ότι σαφής απάντηση δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των Παλαιστινίων. Ακόμη και οι οργανώσεις που μέχρι σήμερα στήριζαν σαφώς τη λύση των δύο κρατών, απλώς έθεταν πολύ συγκεκριμένους όρους βέβαια για επιστροφή στα σύνορα του 1967, για πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, για επιστροφή των προσφύγων, ακόμη και εκεί βλέπουμε ένα διχασμό. Αυτή η λύση των δύο κρατών φαντάζει πλέον τόσο μη βιώσιμη και συνεπώς ουτοπική, όσο ουτοπικό φάνταζε πριν από μερικούς μήνες ή πριν από μερικά χρόνια το να λέμε ότι πρέπει πλέον να συζητάμε για ένα ενιαίο κράτος Ισραηλινών και Παλαιστινίων με ισότιμη εκπροσώπηση και των δύο. Στο οποίο εκεί παρανθετικά βέβαια ανοίγει και μια άλλη συζήτηση για τα πληθυσμιακά δεδομένα, για το πώς θα μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει και αποτελεσματικά σε ένα βάθος χρόνου δεδομένης της αλλαγής των πληθυσμιακών ισορροπιών. Γιατί όπως ξέρουμε ότι ο αραβικός πληθυσμός αυξάνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Αυτό νομίζω θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας κρίσης. Τώρα ξεκινάει στα Παλαιστινιακά εδάφη και θα πρέπει να είναι θέμα συζήτησης και εδώ, αφήνοντας πίσω μας απλουστευτικές προσεγγίσεις ή μάλλον καλοπροαίρετα απαρχαιωμένες προσεγγίσεις που αλλάζουν από την αλλαγή των ευρύτερων ισορροπιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δεδομένα εδώ τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα. Σε ό,τι με αφορά και στο κομμάτι που αναλύω, είπε πολλά πράγματα και ο Λεωνίδας για το πώς αλλάζουν οι ισορροπίες από την Αραβική Άνοιξη, για το πώς το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών απομόνωση και για το πώς η συμμαχία μαζί του είναι βλάπτη πλέον τα εθνικά συμφέροντα, ακόμη και από μια πολύ σκληρά ρεαλιστική, μακιαβελική προσέγγιση των διεθνών ισορροπιών. Πέρα δηλαδή του ότι ο κανόνας μας πρέπει να είναι πάντα ηθική στις διεθνείς σχέσεις και η προστασία των αδυνάμων, όσων ζουν υποκαθεστώς κατοχής, εδώ θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι καταστροφικό ό,τι συμβαίνει ακόμη και για τα εθνικά συμφέροντα σίγουρα της Ελλάδας, που για άλλη μια φορά βρίσκεται στο πλευρό ενός κράτους παρία, αλλά θα έλεγα ακόμη και για των ΗΠΑ και του ίδιου του Ισραήλ. Τη στιγμή δηλαδή που ο σκληρός πυρήνας του κατεστημένου των δύο αυτών χωρών λέει αναγνωρίστε γρήγορα τα δύο κράτη γιατί σας συμφέρει, χάνουν οι Παλαιστίνοι με αυτό που προτείνετε, έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία επιθετικότητας που λένε όχι. Με μια προσέγγιση η οποία δεν εδράζεται πλέον σε μια ρεαλιστική εξήγηση της πραγματικότητας, αλλά μάλλον στο νεοφασιστικό παραλήρημα του Λίπερμαν και στην προσπάθεια και στην Ουάσιγκτον να κερδίσει πριν από τις εκλογές τώρα κάποια άμεσα μικροπολιτικά ωφέλη, παρά το γεγονός ότι έχω την αίσθηση ότι και στο εσωτερικό της Ουάσιγκτον και μέσα στο State Department και στο Πεντάγωνο υπάρχουν δυνάμεις πλέον που καλούν σε αλλαγή πολιτικής. Αλλάζουν τα πάντα. Είμαστε με το πλευρό, ως κυβέρνηση εννοώ, με το πλευρό των δολοφόνων, είμαστε με το πλευρό ενός κράτους τρομοκράτη και τραβούκων των διεθνών σχέσεων και αυτό νομίζω κάπως πρέπει να αλλάξει και εδώ σχετίζεται και με το τι θέλουμε να κάνουμε στο εσωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι μια κυβέρνηση που παρέδωσε τη χώρα, παρέδωσε τα κλειδιά ελληνικών υπουργείων σε ανθρώπους που έρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις Βρυξέλλες ή το Βερολίνο, ήταν αυτή που τόσο ανοιχτά πραγματοποίησε και τη στροφή σύνταξης με το κράτος παρία, το κράτος τρομοκράτη της Μέσης Ανατολής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τους τρεις ομιλητές. Νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε μια σύντομη
συζήτηση, είτε να κατατεθούν ερωτήσεις στους ομιλητές είτε κάποιες γνώμες, για να μπορέσουν να έχουν και ένα μικρό κλείσιμο. Πρώτος ομιλητής, επιτρέψτε μας, να είναι ο Γιάννης ο Αλμπάνης, που είναι και μέλος του συλλόγου μας. Από όπως αρέσει. Κατάστα από ότι αυτή η εκδήλωση που είναι από τις πιο δύσκολες που έχουμε κάνει ποτέ, γιατί είναι της κατάστασης στην Ελλάδα, που είναι τρομερά δύσκολο να πείσει οποιοδήποτε η Παλαιστίνη, που είναι αυτό που γίνεται, ενδιαφέρονται, πάλι να μας νοιάζει. Και νομίζω ότι το βιβλίο που κατέβηκε στα Γιάννη σήμερα εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ ελπιδοφόρο. Είδες και την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση, είχαμε νέα. Ο Παπαδρέος είχε σε ψήφα πιστοσύνη και θα πάω και δημοψήφισμα για την Δανειακή Σύμβαση. Δεν στο Δεκέμβρη. Οπότε όπως καταλαβαίνετε για την Παλαιστίνη θα ξαναφούμε πάλι όλοι μαζί αρκετά μετά. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα μείζον ηθικό ζήτημα το οποίο εμείς πρέπει να ξεκινάμε και να καταλήγουμε πάντοτε και ο Σύλλογος τη ΦΑΤΑ, η ΤΕΙΑ του κινήματος που είναι εδώ πέρα και οι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι είναι ότι δεν μπορεί να υποστηρίζεις ένα κράτος δολοφόνο και τρομοκράτης του Ισραήλ, δεν μπορείς να υποστηρίζεις το τσαμπλικά, τον κολοπεδισμό, τον αδιανθρωπισμό και τις διεθνείς σχέσεις. Γιατί πέρα από το ζήτημα το τι κάνει ο Ισραήλ στους Παλαιστινίους, υπάρχουν φοβερά πολύ σημαντικά θέματα και με την ίδια την οριοθέτηση των ναών και με τις γεωτρήσεις. Γιατί το Ισραήλ, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έχουν ισορροπήσει όλους τους Άραβες, δεν έχει υπογράψει μόνο για τις δικές του ναού, μόνο για τα δικά του. Δικά του αποκλειστική οικονομική ζώνη, έχει υπογράψει και τη Γάζα, έχει υπογράψει και ένα κομμάτι του Λίβανο. Και δεν έχουμε μια πολυμερή, αν θέλετε, ρύθμιση του θέματος αυτό που είναι και η Αίγυπτος και η Παλαιστίνη και ο Λίβανος και το Ισραήλ και η Κυπριακή Δημοκρατία, την Τουρκία και η Ελλάδα, έχουμε μονομερείς κινήσεις που δημιουργούν εμείς ένα ζητήματα. Ειδικά για την Κύπρο έχει ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο θέμα ότι το κομμάτι την Κυπριακή κοινότητα χρησιμοποιείται τελείως από αυτή την ιστορία. Νομίζω λοιπόν εμείς από όλους και από διαφόρους λόγους πρέπει να βάλουμε ένα ηθικό φράγμα σε όλη αυτή την ιστορία. Και θα πρέπει να λέμε ότι είναι απαράδεκτο ηθικά, απαράδεκτο για μας, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τους πολίτες σε αυτή τη συμμαχία με το Ισραήλ. Και από εκεί να ξεκινάμε και να τελειώνουμε. Τώρα, όμως οφείλουμε πέρα από το τι λέμε στο ηθικό πεδίο να κάνουμε μια ανάλυση των γεγονότων για να τοποθετούμε αυτοπολιτικά. Και νομίζω και οι τρεις εισηγήσεις που έγιναν που βοήθησαν πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι όντως υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια συγκυρία, όντως υπάρχουν επιταγές του οικονομικού πλαισίου που ως ένα βαθμό διαμορφώνει τις κυρίαρχες πολιτικές, όμως η πολιτική είναι μια σχετικά αυτόνομη διαδικασία. Υπάρχει η πολιτική στηρίζεται πάντα στην επιλογή, στην απόφαση. Η απόφαση, η επιλογή αυτή είναι μια υποκειμενική στάση που κράτησε η θύμουσα τάξη στην Ελλάδα και τα επιτελεία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κατά γνώμη μου, σε βάθος χρόνου αυτό είναι μια παράλογη επιλογή. Πέρα από την προφανή ανηθικότητα και βαρβαρότητά της, είναι πολύ σκεφτακόδης επιλογή, γιατί σε μια φάση που το κέντρο δύναμης μετατοπίζεται, που οι ισορροπίες αλλάζουν προς όφελος των Αράβων και εναντίον της Δύσης μέσα από την Αραβική Άνοιξη, η Ελλάδα επιλέγει να πάει με αυτούς που προχωρούν, με αυτούς που χάνουν. Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι να κάνω το Ισραήλ. Αν διαβάσει τα Ισραηλινά κείμενα ή άρθρα ή αναλύσεις, το Ισραήλ πάει στην Ελλάδα εξ ανάγκης γιατί έχει χάσει την Τουρκία. Γιατί δεν, η Τουρκία θα ήθελε, που είναι μια χώρα που δίνει ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό βάθος, που έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό, το μόνο στρατό στην περιοχή που είναι εκπαιδευμένο σε πραγματικό ζεστό πόλεμο, ας πούμε, και γιατί είναι η Τουρκία μια μεγάλη Ισλαμική χώρα, η οποία του δίνει του Ισραήλ και μεγαλύτερες δυνατότητες να κάνει γέφυρες με τον Ισλαμικό και Αραβικό κόσμο. Επομένως, το Ισραήλ έρχεται εξ ανάγκης στην Ελλάδα ως Plan B, ως μια λύση, την οποία θα την πετάξει οποιαδήποτε στιγμή ο Ερντογάν και ο κοινό δαπιστημένο κρίνει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική και να παραδοσιοποιήσει το Ισραήλ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ερντογάν από τη μεριά του δεν κάνει μια ιδεολογική πολιτική, κάνει αλληλεγγύες με τις ιδεολογικές και συναισθηματικές επιλογές και τις πιο ράσπονες, πιο πολιτικές. Δεν κάνει μια συναισθηματική αντιμεριαλιστική ιδεολογική επιλογή. Κάνει μια επιλογή απόλυτα συμφασμένη με τα συμφέροντα της δικιάς του, έτσι όπως αντιλαμβάνει αυτός της δικιάς του αστική τάξης, του δικού του καταστημένου, του δικού του πολιτικοστατευτικού μηχανισμού.
Και επομένως, όταν θα τα ξεραβρούνε, πάλι οι γίγαντες εκεί μας θα είναι ασφαλείς. Δεν θα την παρακολουθούν να κάνει για το Ισραήλ, ασχέτως της διάρκειας συμβασμού που μπορεί να έχει η όποια Παλαιστινιακή ηγεσία ή το οποίο κομμάτι της Παλαιστινιακής κοινωνίας, το κράτος του Ισραήλ, επειδή είναι ένα κράτος φονταμενταλιστικό, θεοκρατικό και διοικείται εν πολλοίς από ανθρώπους που δεν λειτουργούν με όρους πολεμοκαπηλείας, καφρίλας και γενικακρατικής τρομοκρατίας, δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ κανένα συμβασμό. Νομίζω είναι με έξοχο τρόπο το έριξαν αυτά τα λεγόμενα Παλαιστίνια που έδωσε πάνω από κάτω στο Αλτζαζίρα. Η Παλαιστινιακή πλευρά έδινε πράγματα παραπάνω από τα σύνορα του 67. Οι άλλοι δεν δέχονται τίποτα. Δεν δέχονται τίποτα, ούτε πρόκειται να δεχτούν. Και αυτά που προτείνουν είναι πράγματα που δεν γίνονται αποδεκτά στον σύγχρονο κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή στον σύγχρονο κόσμο να γίνει μια ρύθμιση, ένα συμβασμό που να λέει ότι έχω εδάφη που ανήκουν σε ένα κράτος και από πάνω περνάει μια γέφυρα η οποία ανήκει σε άλλο κράτος, το γειτονικό κράτος, ή από κάτω περνάει ένα τούνελ στο οποίο η χώρα που έχει το έδαφος από πάνω δεν έχει καμία κυριαρχία μέσα στο τούνελ. Ζητάει ως εξωφρενικά πράγματα και δεν υπάρχει ακόμα και πλέον συμβασμένη Παλαιστινιακή ηγεσία. Δεν μπορεί να τα υπογράψει αυτά τα πράγματα και αυτά κάνει για αυτές τις κινήσεις με τον ΟΗΕ κτλ. Και τελευταίο, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε στις αραβικές εξεγέρσεις δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο σήματα. Η αίσθηση που αποκόμισε και βάλει την πρόσωπη ταξί στην Αίγυπτο είναι ότι αυτό που έγινε στην Αίγυπτο, σε όλες τις αραβικές χώρες, που έχει πραγματικά ιστορικές καταστάσεις, πρέπει να το δούμε μέσα από τα μάτια του εκεί και όχι μέσα από τα μάτια του εδώ. Για παράδειγμα, είναι προφανές ότι στις αραβικές, στην Αραβική Ανοίξη, συμμετέχει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτό που θα λέγαμε στην Ευρώπη, η θύμουσα τάξη, αστική τάξη. Φιλελεύθεροι άνθρωποι, σπουδαγμένοι σε ξένα πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλουν ούτε σοσιαλισμό, ούτε με κοινωνικό μετασχηματισμό. Θέλουν μια αξιοπρεπή δυτικού τύπου δημοκρατία, σαν με αγορά, με μια σχετική κοινωνική δικαιοσύνη και με κάποια ανακούφιση τη φτώχεια και ενίσχυση τη παιδεία και τη υγεία. Το οποίο το αίτημα, αυτό το αστικοδημοκρατικό αίτημα, έρχεται σε πλήρη σύγκρουση και με την Αμερική και με το Ισραήλ και με τον παγκόσμιο καταμερισμό εργασία, έτσι όπω είναι διαμορφωμένο σήμερα. Και εδώ ξαναρχόμαστε πάλι στην Τουρκία και το παράδειγμα του Ερντογάν, μια μικροπαθούσα αντιαμερικανική εξωτερική πολιτική, λειτουργεί και για όλο αυτόν τον κόσμο. Και επομένω ισχυρίζομαι ότι ανεξαρτήτως τη έκβαση που κάνουν τελικά οι αραβικές επαναστάσεις, ή θα πάμε σε μια κυβέρνηση μικροπαθούσα ή να μου πει ότι πάει το πράγμα στην Ισία, ή ότι πάμε σε άλλα πράγματα στην Αίγυπτο, να δούμε τι θα γίνει στην Ιεμένη ή σε άλλες χώρες, οποιαδήποτε έκφαση των αραβικών επαναστάσεων είναι μια έκφαση που καταρχάς θα είναι ωφέλιμη για τους ίδιους τους αραβικούς λαούς και επιπλέον θα είναι μια κατάσταση, που είναι μια καινούργια γεωπολιτική κατάσταση, η οποία θα στιγμώνει τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ. Δεν πρόκειται να με αυτό θα κλείσω, δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε κυβέρνηση, νέα κυβέρνηση στην Αίγυπτο, είτε είναι κάποια μεταξύ του Μουμπάρκ των στρατιωτικών, είτε είναι οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, είτε είναι οι Ισλαμιστές, η οποία θα ανεχθεί αυτή η κατάσταση του κράτους μαριονέτας, του κράτους μπανανίας που είχε επιβάλει ο Μουμπάρκ στην Αίγυπτο. Και υπό αυτή την έννοια, αν συμφωνήσουμε σε αυτό, σε μια τέτοια προσέγγιση, σε μια τέτοια είδους ανάλυση, αποκαλύπτεται ότι η δικιά μας εισαγωγικών, η επιλογή του ελληνικού κράτους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, εκτός από ανήθικη, είναι φλακώδης και σε βάθος χρόνου θα αποδειχθεί καταστροφική, όπως είναι αποδειχθεί και στο παρελθόν με διάφορα άλλα μεγάλα ιδεατικά, μεγάλες αυτές και κλπ. Ναι, ο Παντελής, θα ήθελα να σου μια κουβέντα θέλω να πω. Και να μιλάμε άμα θα μιλούσεις όπλα στη συνέχεια τον τόπο. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και μεγάλο. Δεν θα πρέπει να παρασυρθεί κανένας και να το ανοίξει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίσουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα. Αφορμή για αυτό που λέω είναι η αναφορά του προηγούμενου ομιλητή όσον αφορά την προσβολή των δικαιωμάτων των Κυπριών. Ουσιαστικά θέτει ένα θέμα καθεστώτος Κύπρου. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα και το αδικεί κιόλας ως προς τη σημασία του, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη όμως, τέτοιου είδους αναφορές αφήνουν εντυπώματα στη συζήτηση χωρίς καμία τεκμηρίωση και χωρίς καμία άλλη εξήγηση.
ειδικά το ότι για την πιθανότητα να είναι μια πολύ μεγάλη μούφα αυτό το λεπιάστα, δεν το είχα δει την Ελλάδα. Όταν είμαι υποχρεωμένος να φύγω για λόγους δουλειάς, θα ήθελα απλώ να παρακαλέσω τον Λεωνίδα, αν μπορεί με μια λέξη μόνο να μου πει, για να πάρω μαζί μου την απάντηση, στο πρώτο θέμα που έθιξε, που όντως επί Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε αυτή η προσέγγιση, Μολυνιάννη ή Μπακογιάννη. Εγώ θυμάμαι τον Glorious Spartan το 2008. Η προσέγγιση με Ισραήλ είχε ξεκινήσει από περιέργεια του. Είχε ξεκινήσει ήδη με τον Μολυνιάννη ή την έφερε η Μπακογιάννη. Με μια λέξη η Μπακογιάννη. Δεν σ' ακούω. Η τώρα. Υπάρχουν άλλοι συμπάρχοι. Ένας, ένας εσάς το. Αν δεν μπορεί να πληρώσει ο Σιμεφούσκα, που δεν διαφωνώ καθόλου, μπορείτε να μου κάνετε κάποια υποψία γιατί γίνανε συμμαχικούς σε εθνούς. Να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις. Να γίνουν όλες οι ερωτήσεις και τα σχόλια και να κάνω ένα κλείσιμο, έτσι, γιατί δεν θα έχει πολύ χρόνο. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά για την νομική βάση της απαγόρευσης του ακόμα κουστού της ελευθερίας στον Ιούνιο. Σε ποιον όμως τη συστηρίχθηκε, γιατί δεν έγινε η πρόσφυγη σαν δικαστήρια για να δείξει τις απαγόρευσεις. Αν γνωρίζει ο κύριος Πλησίας, πιο δυνατά λίγο. Ναι, αν γνωρίζει ο κύριος Πλησίας, επειδή αναφέρθηκε σε όλο αυτό το ζήτημα του ενεργειακού, ισχύει ότι το Ισραήλ αγοράζει ακόμα και σήμερα αέριο από τον Αίγυπτο με τις τιμές που ορίζονται από τη συνθήκη του 86 που καμπτεύει. Ή αυτό δεν ισχύει, γιατί μετά, για προηγουμένως ο Λεωνίδας αναφέρει σε μια πρόσφατη αύξηση των τιμών του αερίου που φεύγει από την Αίγυπτο προς το Ισραήλ. Το ρωτώ αυτό να αφορμή το εξής. Κάνουν κάποια άρθρα του τελευταίου καιρού που αναφέρουν ότι το νεολαϊστικό κίνημα που προέκυψε την Ταρτία Ταρτρίου και τα καινούργια κόμματα που κατεπέμπουν κυρίως τα ισλαμικά, βάζοντα κυρίως θέμα του εκλογικού του αγώνα και την επαναχώρηση της δικού κατά τη συνθήκη. Παράμα το οποίο διάφοροι αναλυτές στην περιοχή θεωρούν πολύ σημαντική εξέλιξη και εξέλιξη που θα μπορούσε να περιοδίσει και συγκρούσεις εφόσον η εξάρτηση του Ισραήλ είναι ενεργειακή. Πριν από μερικούς μήνες είχε έρθει την Κριστάλια στο ίδιο το Μάτριο και στην διεύθυνση είχε πει ότι και από μόνο του Ισραήλ πιθανότατα να το οδηγήσει σε σύγκρουση θα μπορούσε η κατάρρευση αυτή τη συνθήκη. Αν δεν κάνω λάθος, είχε προκύψει από τον πόλεμο των 6 ημερών. Δεν είναι πολύ σίγουρη. Το ξέρω ότι υπάρχει περίπτωση η παναχώρηση από μια τέτοια συνθήκη να οδηγήσει σε τέτοια από μόνο του Ισραήλ που θα επιθυμεί μετά τη σύγκρουση. Το τελευταίο όμω δεν έχω αναλάβει. Υπάρχει περίπτωση η κατάρρευση μια τέτοια συνθήκη στη συγκεκριμένη συνθήκη. Το προβλέπει κυρίω αυτό τον ορισμό των ενεργειακών τιμών, τη συναλλαγή και την αποστρατηγικοποίηση τη εξοδοχή του ΣΥΝΑ, η οποία ήδη έχει καταρρεύσει από ό,τι καταλάβει, να αναβληθεί στο Ισραήλ στην τέτοια είδου απομόνωση, που μετά να το κάνει να επιθυμεί τη σύγκρουση στην περιοχή για λόγου πολιτικού τροματισμού. Άλλε παρεμβάσει ή ερωτήσει. Ευχαριστώ. Θέλω να πω δύο λόγια καταρχήν για το χρήσιμο της συνάντησης αυτής και φαντάζομαι ότι θα είναι η αρχή, θα ακολουθήσουν κι άλλες οπωσδήποτε. Θα απευθύνω δύο ερωτήματα στον Άρη αλλά και στον κύριο Πλησία. Θα ήθελα να ξέρω η ρήξη Τουρκίας και Ισραήλ πόσο βάθος έχει και να το συσχετίσετε με το κουρδικό και επίσης ποιες είναι οι προοπτικές για τη Συρία. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα μόνο να κάνω μια παρατήρηση ότι μια προστήκη μάλλον στη συζήτηση ότι το ζήτημα αυτής της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ βάζει ακόμα ένα θέμα τουλάχιστον στο κίνημα, να το πω έτσι. Και το θέμα αυτό λέγεται εθνικισμός. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση όλο τον τελευταίο καιρό, αν παρακολουθήσουμε λίγο τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών και τι είπε ο Υπουργός Άμυνας πολύ πρόσφατα με κάποιες αφορμές που τους έδωσε ο Λάος και
μας, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σταθμιστεύσουμε των συστάσεων, αν απειληθεί η Κύπρος και τα σχετικά. Όχι, να πούμε, συνεντεύξει με φορτηγία στην Βουλή, Υπουργός Υπουργής Άμυνας, που διευθύνσε, θα είναι αλλόγος όμως Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για το γιατί επελέγει αυτή η συμμαχία. Με αποτέλεσμα να καλλιεργείται, ας πούμε, μια κατάσταση, να προσπαθείται μάλλον μια κατάσταση μιας κάποιας ομογενοποίησης προς το εσωτερικό και ενός κάποιου φόβου, ας πούμε, απέναντι σε διάφορους υποτιθέμενους εχθρούς. Γιατί αυτή η συμμαχία τελευταίων βολεύει την Ελλάδα, τις ίδιες προσδοκίες και με αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια διάσταση του θέματος, η οποία για μας εγώ δύο σημεία θέλω να τονίσω. Το πρώτο είναι ότι η προσπάθεια με το Ισραήλ ξεκίνησε το 1993 με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου η Ελλάδα ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που δεν είχε διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Μπορούμε να δούμε από ποιο είδους κυβέρνηση ήταν αυτή που ξεκίνησε αυτή την προσέγγιση και αναγνώρισε το Ισραήλ και με βάση τις σχέσεις, τις ιδιαίτερες σχέσεις που οι πολιτικές ομάδες και κόμματα στην Ελλάδα έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άποψη, μια εκτίμηση είναι, το ίδιο μπορεί να το δούμε και στη συνέχεια. Συγκεκριμένη πολιτική, με όμικρο γιώτα πολιτική, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν το μεγαλύτερο βάρος στην προσέγγιση με το Ισραήλ. Θεωρώ και αυτός με φαίνεται και από τον Μητσοτάκη, από την Τώρα, από τον ίδιο τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου σήμερα. Από την άλλη, δηλαδή θεωρώ ότι η αυτή η προσέγγιση που εξελίχθηκε σε στρατηγική συμμαχία προέρχεται κυρίως από την διάθεση, από την εξετροδέας να πω, των Ηνωμένων Πολιτειών στους πιο κοντινούς τους Έλληνες πολιτικούς. Κυρίως και όχι τόσο πολύ από ενδογενή συμφέροντα οικονομικά τμήματος ή μεγάλου ή μικρού της ελληνικής κυρίαρχης τάξης. Όπου εκ των υστέρων γίνεται προσπάθεια να βρεθούν και τα επιχειρήματα σε ιδεολογικό επίπεδο, σε επίπεδο φαντασιακού, είτε σε πρακτικό επίπεδο για την οικονομικά ωφέλη. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν ήταν μία κίνηση προς το Ισραήλ, η οποία προήλθε από τις οικονομικές αναλύσεις των κυρίαρχων τάξεων και των συμφερόντων τους, γιατί το Ισραήλ θα προσφέρει πάρα πολύ λίγα πράγματα σαν οικονομική οντότητα. Και θα συμφωνήσω με αυτό που ακούστηκε το Βαγγέλη του Φυσία, ότι κυρίως είναι στο φαντασιακό το λόμπι το εβραϊκό, που θα βοηθήσει μερικά, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Ισραήλ, η κοινωνία του Ισραήλ είναι σε κρίση. Το Ισραήλ δεν έχει να προσφέρει τίποτα παρά μόνο οπλικά συστήματα, ηλεκτρονικά συστήματα καταστολής και τίποτα άλλο. Σαν να το πούμε, αν υποτεθεί ότι ένα κομμάτι των εισαγωγέων θα ήταν οικονομικό συμφέρον στις συναλλαγές με το Ισραήλ. Από την άποψη των προϊόντων που παράγονται, των αγροτικών, εντάξει, είναι αντίστοιχα με τα δικά μας. Και δεν υπάρχει και μάλλον ανταγωνιστές είμαστε παρά ερχόμαστε να έχουμε, ας το πούμε, κάποια ότι μπορούν δηλαδή να υπάρχει συμπληρωματικότητα. Άποψη, και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και για να γίνει και η συζήτηση λίγο, είναι ότι κυρίως αυτή η στρατηγική συμμαχία προήλθε από τους επικυρίαρχους σε εμάς, τους Αμερικάνους, με τους πολιτικούς με τους οποίους έχουν ιδιαίτερες σχέσεις και μετά αναπτύχθηκε το ιδεολογικό πολιτικό, το προσπάθεια να υπάρξουν επιχειρήματα σε όλους τους τομείς. Και βέβαια, αντίστοιχα και με την τελευταία τοποθέτηση, το ίδιο ισχύει και στο θέμα της Τουρκίας. Από τη στιγμή που το Ισραήλ τα έσπασε με την Τουρκία, από τη στιγμή που ήταν σε σύγκρουση, μπήκε η λογική ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Το οποίο είναι την ιδεολογία. Ο Παπαντρέου χόρευε μαζί με τον Τζεν Τζεϊμπέκικα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Έτσι, όσο κυριαρχούσαν στην Τουρκία το βαθύ κράτος, οι κεμαλιστές, οι στρατιωτικοί, οι φασίστες αν το θέλετε.
θέλετε, επί της ουσίας, ήμασταν μια χαρά. Και η αστική μας τάξη και η πολιτική μας, ας πούμε, δεν είχαν πρόβλημα με την Τουρκία. Ήταν και στη γραμμή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που έγινε ρήξη της Τουρκίας για τους όποιους λόγους, έτσι, της σημερινής κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης, η οποία δεν ελέγχει ακόμα πλήρως το βαθύ κράτος, από τη στιγμή αυτή ξαφνικά οι δικοί μας γίνανε πατριώτες. Εμφανιστήκανε να είναι αντιτούρκοι, να παλεύουν για τα εθνικά δίκαια και τέτοιες μπουρδες, ας πούμε, έτσι. Από αυτές τις πλευρές των παρόντων. Αν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση ή κάποιο ερώτημα ακόμα. Να δώσουμε τότε στους ομιλητές το λόγο για όποιο σχολιασμό ή απάντηση θέλει. Πάρα πολύ σύντομα, όταν αναφέρθηκα ότι ξεκίνησε με την κυβέρνηση του Καραμαλή, μιλάω για την τελευταία αυτή φάση των σχέσεων των Ελληνοϊσραηλινών που κορυφώθηκαν με την κυβέρνηση του Παπανδρέου. Συνολικότερα πάντως πιστεύω ότι οι σχέσεις οι διπλωματικές, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα δημοκρατικά δικαιώματα, δηλαδή η όξυνση της κρίσης του καπιταλισμού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καταργεί την αναδιανομή, που αμφισβητεί συνταγματικές ελευθερίες, που θέτει σε νέα πολύ πιο αντιδραστική, πολύ πιο περιοριστική εννοώ βάση οτιδήποτε θεωρούσαμε προφανές σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο όλα αυτά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έρχεται και ξαναθέτει και την εξωτερική πολιτική, τη διπλωματία δηλαδή, σε πολύ πιο αυστηρές οικονομικές βάσεις. Καταργεί δηλαδή τους βαθμούς ελευθερίας που μπορεί να είχε ένα κράτος, όπως τους είδαμε να εκδηλώνονται τη δεκαετία του 80 και να επιτρέπουν την προσέγγιση με κάποιο στρατόπεδο το οποίο διαφοροποιείται έστω και στα σημεία από την κυρίαρχη γραμμή του υπεριαλισμού με το αραβικό για παράδειγμα. Και αυτό που βλέπουμε πλέον είναι την εξωτερική πολιτική, την διπλωματία να υποτάσσεται πλήρως στο οικονομικό. Σε ό,τι αφορά την αμφισβήτησή σου για το ποια μπορεί να είναι η οικονομική βάση, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αυτή η σχέση εντολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναπροσέγγιση με το, για την προσέγγιση με το Ισραήλ κρύβει η οικονομία μέσα της, δηλαδή δεν είναι απλά μια γενική γεωπολιτική επιλογή μεταξύ πολλών άλλων, περιλαμβάνει την οικονομία και αυτό είναι που έρχεται να υπηρετήσει η υποταγή της διπλωματίας, της εξωτερικής πολιτικής στα πιο στενά, στα πιο ταξικά, στα πιο επιθετικά και αντιδραστικά συμφέροντα τα οποία υλοποιούνται με τις στενότερες σχέσεις της κυβέρνησης της ελληνικής με το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Το θέμα της ρήξης με την Τουρκία, νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον με εξέπληξε το βάθος που τελικά είχε αυτή η σύγκρουση. Περιμέναμε όλοι ότι, όχι όλοι, περίμενα εγώ να μιλάω για τον εαυτό μου, ότι δεδομένου ότι σε στρατιωτικό επίπεδο δεν υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα παρά τα ρητορικά ξεσπάσματα του Ερντογάν στο Νταβός και όπως όλοι το θυμόμαστε, ότι δεν είχε σταματήσει η συνεργασία, ότι σιγά σιγά θα μαζευόταν. Παρ' όλα αυτά είδαμε να βαθαίνει το ρήγμα με τρόπο που θα χρειαστεί πλέον, ακόμη και αν το αποφάσιζαν σήμερα να το μαζέψουν, θα χρειαστεί πολύ καιρό για να γίνει. Το κουρδικό παίζει εδώ ρόλο και νομίζω ότι ήταν και η πρώτη αφορμή, τα πρώτα σύννεφα ήταν πριν ακόμη και από τον Νταβός, μετά την εισβολή στο Ιράκ, όταν το Ισραήλ άρχισε να διεκδικεί και ένα χώρο στο βόρειο Ιράκ με την αποστολή πρακτόρων από μυστικές υπηρεσίες που, όπως αποδείχθηκε, είχε ένα μεγάλο ρεπορτάζ τότε και το Channel 4, εκπαίδευαν Κούρδους μαχητές οι οποίοι θα πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις κατασκοπίας αλλά και δολιοφθοράς ακόμη και μέσα στο Ιράν. Δεν αναφέρομαι γενικά στο ότι όποιος Κούρδος είναι στην περιοχή συνεργάζεται με το Ισραήλ, αλλά ξέρουμε πολύ καλά και έχει αποδειχθεί ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ στην περιοχή που ενόχλησε το τουρκικό γενικό επιτελείο και τη ΜΙΤ και αυτοί ήταν τότε που έδιναν και τις πληροφορίες. Θυμάμαι ότι ήμουν στην Κωνσταντινούπολη εκείνα τα χρόνια. Από τη ΜΙΤ και το. Από τη ΜΙΤ και το γενικό. Το τουρκικό
έφευγαν οι πληροφορίες και οι διαρροές προς δημοσιογράφους για το τι κάνει το Ισραήλ στην περιοχή. Εκεί ξεκίνησε και η πρώτη προστρεφή. Παρενθετικά εδώ θα ήθελα να πω ότι όλοι νομίζω κατανοούμε ότι η στάση του Ερντογάν κινείται με μια ρεαλιστική ματιά, για κανένα λόγο δεν ενδιαφέρεται για τον Παλαιστινιακό λαό και δεν είναι αυτό που αλλάζει, αλλά νομίζω δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε τελείως την πίεση του τουρκικού λαού και των λαών της περιοχής προς τις κυβερνήσεις τους. Θα την έκανε τη ρήξη ενδεχομένως αν σκόπευε ότι τη χρειαζόταν η τουρκική αστική τάξη, ο στρατός και πλέον η κυβέρνηση των Ισλαμιστών, αλλά και με πολύ μεγαλύτερη άνεση την κάνουν και μπορεί ως σε κάποιο βαθμό να ξεφεύγει και από τον αρχικό του σχεδιασμό. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και πολύ πιο έντονα στην Αίγυπτο, όπου έχω την αίσθηση ότι και το νέο στρατιωτικό κατεστημένο και η αστική τάξη δεν είχαν καμία πρόθεση να έρθουν στη σύγκρουση που ήρθαν τους τελευταίους μήνες με το Ισραήλ και την ένταση που δημιουργήθηκε, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά από την οργή του λαού. Και αυτό έχει και τεράστια σημασία για όλους εμάς, στο ότι παίζει ρόλο, δεν είναι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κλειστά γραφεία, αφού κράζονται την κοινωνία και όσο πιο δυνατά φωνάζει αυτή η κοινωνία για ένα έγκλημα που συντελείται στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο, ακόμη και αν έχουν διαφορετική αφετηρία. Και για να κλείσω για αυτό που ακούστηκε για σχέδια πολέμου στην περιοχή, τι θα ακολουθήσει, φοβάμαι ότι το περιστατικό που υπήρξε στην Ελλάδα πέρασε λίγο στα ψηλά, που οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν ανοιχτά το Ιράν, ότι σκόπευε να δολοφονήσει τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον, με γελία επιχειρήματα, γελούσαν οι πλέον φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν άκουσαν τι έγινε. Αν δεν το έχετε ακούσει, είπαν ουσιαστικά ότι ένας πολιτής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Τέξας, τον οποίο τον χαρακτήριζαν goofy οι φίλοι του, το ρεπορτάζ έλεγε ότι δεν μπορεί να βρει τις ίδιες κάλτσες να τις ταιριάξει το πρωί, λάμβανε εντολές από τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν μέσα από έναν ανιψιό του Μπαζανάκη του δεν ξέρω τι στη Τεχεράνη, πήρε λεφτά από το λογαριασμό του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών των φρουρών της Επανάστασης και τα έδωσε σε ένα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό για να σκοτώσουν το Σαουδάραβα πρέσβη στην Ουάσιγκτον και έτυχε αυτός με τον οποίο μίλησε να είναι πράκτορας των ΗΠΑ και έτσι το κατάλαβαν. Δηλαδή γελούσαν οι πάντες. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιος επιχειρούσε να δημιουργήσει μια ένταση στην περιοχή και πολύ περισσότεροι ήταν οι αναλυτές που φωτογράφησαν το ίδιο το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα μένεται ένας ψυχρός πόλεμος σε όλα τα θερμά μέτωπα της Μέσης Ανατολής, μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, με τη βοήθεια πάντα και του Ισραήλ. Δηλαδή, μένεται στην Ιεμένη, μένεται στο Ιράκ, μένεται στο Λίβανο, ακόμη και μέσα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Οπουδήποτε υπάρχει μια ένταση, εμφανίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά ψυχρού πολέμου. Το Ισραήλ θα ήθελε ένα πόλεμο, νομίζω έχει απόλυτο δίκιο ο Φινκενστάιν σε αυτό που έλεγε. Ενδεχομένως να είναι λίγο πιο τρομαγμένο για το με όλες αυτές τις τεκτονικές αλλαγές στην περιοχή δεν είναι τόσο εύκολο όσο ήταν και πριν από 1-2 χρόνια να μπει ξαφνικά στο Λίβανο ή να βομβαρδίσει τη Γάζα. Δεν ξέρεις ποιες θα είναι άμεσα οι αλυσιδωτές αντιδράσεις και πώς μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραν, αλλά το χρειάζεται γιατί είναι ένα κράτος το οποίο επιβιώνει και βρίσκει την εσωτερική του συνοχή μέσα από συνεχείς επεκτατικούς πολέμους. Είναι ένα στρατιωτικό, φονταμενταλιστικό καθεστώς, το οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί διαφορετικά στην εξουσία. Λοιπόν, να πω πρώτα κάτι για τα του οίκου μας. Για μια ερώτηση αν έχουμε κάνει κάτι για την απαγόρευση του απόβλου, αν έχουμε κάνει αγωγές, αν έχουμε στραφεί ενάντια στο ελληνικό κράτος. Για πολλά θέματα έχουμε κάνει αγωγές. Δεν προχωράμε εύκολα, καθόλου εύκολα δεν προχωράμε. Και δεν υπάρχει βέβαια και η ανάλογη νομική υποστήριξη. Δηλαδή δεν έχουμε βρει ακόμα
πούμε, δεν ξέρω αν είναι και δική μας ευθύνη, το έχουμε ψάξει, να έχουμε μια νομική υποστήριξη όπου κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το θέμα, σχεδόν αποκλειστικά, δηλαδή αποκλειστικά. Δηλαδή να του δώσουν μια ιδιαίτερη προτεραιότητα, ούτως ώστε θέματα που άνοιξαν κάποτε και τα οποία τα παλεύει μία δικηγόρος μόνο, που βρίσκεται στο χώρο μας και που βρίσκεται εδώ, βρισκόταν την έβλεπα εκεί πριν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αγωγή, εμείς θέλουμε να κάνουμε μήνυση στην κυβέρνηση. Όχι μόνο για αυτά. Για το ότι είναι τα δύο πλοία και άλλο ένα, τρία πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας βρίσκονται, αφού τα πήρανε στα διεθνή ύδατα, τα έχει σήμερα το Ισραήλ κάτω. Αυτό είναι πειρατεία καραμπινάτη. Δεν τα επιστρέφουν. Τα γυρίσανε πίσω στους Τούρκους. Για όσα λέμε εδώ πέρα, στους εχθρούς τους, στους Τούρκους, τα γυρίσανε σε τρεις μήνες. Έχουν περάσει εδώ πέρα, πάνω από ένας χρόνος για αυτά τα πλοία. Έχει περάσει 2,5 χρόνια για το άλλο το πλοίο. Αυτά τα πλοία δεν τα επιστρέφουν. Παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει και όλες τις ενέργειες νομικές και όλες τις ενέργειες διαδικαστικές τις οποίες έχουμε κάνει, ακολουθώντας το γράμμα των υποδείξεων. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Θέλουμε να του πάμε στα δικαστήρια. Θέλουμε να βάλουμε τον Παπαδρέου να τον κάτσουμε σε καμία. Πούμε, είσαι συνεργός. Σε ληστεία, σε έγκλημα. Είσαι συνεργός και εσύ και η κυβέρνησή σου. Και εσύ και ο Λαμπρινίτης και όλοι. Δυστυχώς δεν έχουμε βρει ακόμα τη δυνατότητα εδώ να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα, να δούμε ως πόσο μακριά μπορούμε να το πάμε. Αυτό είναι ένα αδύνατο σημείο. Να σας έλεγα όμως ότι σήμερα, εδώ που καθόμαστε και συζητάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα γεγονός, το οποίο θα δούμε αύριο μεθαύριο. Είναι στα πλαίσια αυτής της πίεσης. Γίνεται μια προσπάθεια από αυτές που εμείς ασχοληθεί και θα δούμε. Θα δούμε. Έχουμε. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή ένα κάτι που συμβαίνει. Αλλά αυτή τη φορά δεν γίνεται με τους ίδιους όρους δημοσιότητας που έγινε άλλες τις προηγούμενες φορές. Τώρα, να πάμε λίγο στα θέματα στα γραμματικά, γιατί νομίζω ότι αρκετά συνθετικά μίλησαν οι δύο προηγούμενοι συνομιλητές πάνω στις ερωτήσεις που έγιναν. Οπότε, πάμε να σταθώ λίγο στα σημεία. Μια ερώτηση ήταν τι κάνει σε ποιες τιμές αγοράζει το Ισραήλ από την ΑΕΠ. Όντως υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις και ζητάει, πιέζει βέβαια, και από εδώ βέβαια, να μην τους δίνουν καν φυσικό αέριο, παίρνουν 40% παίρνουν από εκεί. Αλλά και αν τους δίνουν, τους το δίνουν σε πολύ ψηλότερες τιμές. Νομίζω ότι οι τιμές τους ήταν περίπου στο 30% των διεθνών τιμών που τα αγοράζανε με βάση τη συμφωνία που είχαν κάνει. Υπάρχει ένας παραπροσδιορισμός της τιμής, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από το τελικό κατασταλάγμα. Δηλαδή τα πράγματα θα κατασταλάξουν, βέβαια μετά τις εκλογές στην Αίγυπτο, οι οποίες επίκυνται και μόνο μια κυβέρνηση η οποία θα βγει από τις εκλογές και που θα βάλει και λίγο τους στρατιωτικούς, λίγο, πολύ, δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα τους βάλει λίγο στην άκρη και θα αναλάβει μια κυβέρνηση με κάποια μεγαλύτερη νομιμοποίηση, καλή ώρα. Όπως έγιναν οι εκλογές τώρα στην Τινησία, ίσως αυτή η κυβέρνηση μπορέσει ας πούμε, να τα βάλει τα πράγματα σε μια καλύτερη σειρά. Τώρα, σχετικά με το θέμα της επιθυμίας σύγκρουσης του Ισραήλ σε σχέση με τις εξέλιξεις στην Αίγυπτο, εγώ ίσως εδώ θα διαφοροποιηθώ λίγο από όσα υπόθηκαν. Θα έλεγα ότι δεν βλέπω δηλαδή γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θα ήθελε. Θα μπορούσε να μπει σε μια ανάφλεξη. Εμένα, αν θέλετε, και αυτά όλα τα οποία γίνονται στην περιοχή αυτή με το φυσικό αέριο κτλ. Μοιάζανε λίγο, καθώς άναβε εκεί η ιστορία, με ανησύχησαν λίγα. Δηλαδή, ένιωθα ότι η Ελλάδα στα χάλια που βρίσκεται τώρα θα μπορούσε να μπλεχτεί, ας πούμε, σε μια ένταση και σε μια ενδεχομένως ρήξη. Βγαίναν πλοία εκεί, παρατάσσονταν, σαν να λέμε, στολίσκι, τι γινόταν. Για το φυσικό αέριο και τώρα τι να υποστηρίξει η Ελλάδα και τι να κάνει και τι να βγάλει η Κύπρος, σαν να σπροχνόντουσαν κάποιοι να βγάλουν κάποια κάστα με φωτιά, σαν να ήθελε μια ανάφλεξη το Ισραήλ, αλλά δεν φαινόταν το ίδιο το Ισραήλ τι ρόλο ήθελε να παίξει αυτή την ανάφλεξη. Το Ισραήλ, η γνώμη μου είναι ότι θέλει την ένταση και την θέλει την ένταση στο βαθμό που εμπλέκει άλλους παίκτες μέσα. Αυτό του δίνει και μια δυνατότητα να κρατάει κάποιους. Θεωρεί δηλαδή ότι ίσως ότι θα το ξεχάσουμε εάν δεν κινδυνεύει. Υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο σύνδρομο στην πολιτική. Συνεπώς ανάβει κάθε τόσο μια φωτιά, δημιουργεί μια κρίση και πιστεύει ότι τον φρέφει η κρίση.
Όμως οι κρίσεις αυτές, όπως αυτά που λέγαμε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, είναι πιθανόν κάποια στιγμή να μετρήσουν αντίστροφα. Δεν βλέπω το Ισραήλ, το οποίο δεν κατάφερε, και αυτό είναι προς γνώση των όσων εδώ πέρα Ελλήνων ξάφνου ανακάλυψαν ότι τώρα διαβάζετε καμιά φορά ορισμένα κείμενα σε εφημερίδες ελληνικές και είναι ορισμένοι οι δικοί μας δημοσιογράφοι που γράφουν, αλλά και ίσως ακούγονται και από λόγους πολιτικών ότι τώρα εμείς έχουμε το Ισραήλ, δηλαδή έφερα το θέσιο του Θεού που μας εμαλώσει, δυνατός είναι έτσι. Ποιο Ισραήλ σε τελευταία ανάλυση. Ποιο Ισραήλ. Υπάρχει μια υπερτίμηση αυτού του κράτους. Αυτό το κράτος έκανε κάτι πριν από 5 χρόνια. Εισέβαλε στο Λίβανο, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Τι έκανε στο Λίβανο. Βομβάρδιζε, κατέστρεφε. Στο ποταμό Λιτάνη δεν έφτασε. Και ποιος είχε απέναντί του. Το στρατό του Λιβάνου. Ποιος είναι ο στρατός του Λιβάνου. Είχε στρατό ο Λίβανος. Τι στρατό είχε ο Λίβανος. Είχε μερικές χιλιάδες ανθρώπους εκεί πέρα. Αν εξαιρέσουμε τη Χεζμπολάχ που τους έκαναν κατά τον πόλεμο και τους έκατσε εκεί πέρα και τους ανάγκασε μετά να μαζέψουν και να φύγουν. Ποιος είναι, ποια είναι η πολεμική μηχανή του Ισραήλ, είναι άλλου τύπου πολεμική μηχανή. Και για την ώρα, εκεί όπου μόνο έχει επιδείξει κάποια έτσι, αποτελέσματα, αν μπορεί να τα πει κανείς αποτελέσματα, είναι τα πηγαίνει στο πέρα Παλαιστίνη. Δεν έχει δείξει, ακόμα και από τον πόλεμο εκείνων των οποίων διεξήγαγε έναντι του Σαντάτ, δεν έδειξε ιδιαίτερες ούτε ανδραγαθίες ούτε ιδιαίτερα αποτελέσματα. Είναι μια υπερτιμημένη δύναμη, ωστόσο βέβαια διαθέτει τη δυνατότητα να, κάνει, να καταφέρει πλήγματα. Τώρα, τι μπορούσαν κάποιοι να φανταστούν, ότι στο όνομα των συμφερόντων της Ελλάδας ή στο όνομα των συμφερόντων της Κύπρου, διότι αυτό το παραμύθι το ακούμε τελευταία, η συμμαχία με το Ισραήλ, ας πούμε, και κάποιοι ανακάλυψαν ξαφνικά, δηλαδή αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο ήταν πολύ σωστό. Αυτοί όλοι οι οποίοι ήταν πολύ φιλότουρκοι, θα έλεγε κανείς, ξαφνικά τώρα, ας πούμε, γίναν πατριώτες. Κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Αυτοί όλοι ήταν το σχέδιο Αρνάν, αυτοί όλοι ας πούμε πηγαίναν, άλλος έκανε κουμπαριές, άλλος χώραβε ζεμπέκικα. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα ας πούμε αισθάνονται ότι πρέπει να μας λένε ας πούμε για την Τουρκία. Η Τουρκία εδώ είναι η Τουρκία. Και δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα κράτος και σε κανένα βαθύ κράτος, κανένας κράτος ας πούμε, πολύ περισσότερο και της Τουρκίας ας πούμε, ξέρω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τις λύσεις έτσι τις διαφορές σου. Άλλοι είναι οι δρόμοι. Και βέβαια αν ποντάρεις ότι θα φτιάξει συμμαχία με το Ισραήλ και το Ισραήλ θα σε βοηθήσει σε περίπτωση που θα βρεθεί σε μια δυσκολία, ας πούμε, θα υπάρξει μια ένταση με την Τουρκία, ότι το Ισραήλ θα ανακατευθεί σε αυτά, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Το Ισραήλ με την Τουρκία όλοι τα ξέραμε αυτά, ήταν η στρατηγική του συμμαχία. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια κρίση στη σχέση τους. Αλλά όσο και αν η Τουρκία έχει έναν προσανατολισμό άλλων, έχει ανοίξει. Δηλαδή, σκέφτεται, όπως σκέφτεται μια περιφερειακή δύναμη και κάνει μια πολιτική αύξηση της επιρροής της στην περιοχή. Ωστόσο, η Τουρκία δεν φεύγει από τη Δύση. Η Τουρκία ανήκει στο δυτικό, στη Δυτική Συμμαχία. Και βέβαια, η Δυτική Συμμαχία φροντίζει πολύ για την Τουρκία. Η τελευταία ένταση που υπήρξε ήταν γιατί τη τάξανε από ό,τι φαίνεται της Τουρκίας ότι θα υπάρξει με το Ισραήλ μια σύγκληση και ότι θα σας βάλουμε να κάτσετε σε ένα τραπέζι και σε αυτό το τραπέζι, ας πούμε, θα δοθούν και κάποιες εξηγήσεις για ό,τι συνέβη στο Μαύρη Μάρμαρα και ανέμεναν οι Τούρκοι ότι εκείνη η ρημάδα, η συγγνώμη, η οποία θα έδινε και μία, αν θέλετε, έτσι, ικανοποίηση στην κυβέρνηση, την τουρκική κυβέρνηση, η οποία δεν αισθάνεται και πολύ καλά με τον τρόπο που χτυπήθηκε, αλλά και με τον τρόπο που δεν απάντησε όσο ίσως να ήθελαν κάποιοι μέσα στην Τουρκία και ιδιαίτερα ο λαός της Τουρκίας. Αισθάνθηκε ίσως ότι δεν υπήρξε μια ικανοποιητική απάντηση για το φωνικό του Μαύρη Μάρμαρα. Η Τουρκία έδειξε ότι εντάξει, κάπου το πράγμα θα το βάλουμε, θα το ρυθμίσουμε, θα πάμε και να ανάψουμε και φωτιές γι' αυτό. Αυτό όμως δεν συνέβη και πριν από ένα μήνα φάνηκε ότι οι Ισραηλινοί, παρά το ότι άφηναν να διαφαίνεται ότι θα πάνε σε μια βελτίωση των σχέσεων και θα δώσουν κάτι, θα δώσουν μια ηθική ικανοποίηση στην Τουρκία, φάνηκε ότι το γύρισαν τούμπα τελευταία στιγμή και λένε εμείς δεν κάνουμε τίποτα, δεν υπάρχει συγγνώμη. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που δημιούργησε έναν θυμό, ο οποίος ξεκινάει λίγο πριν από το να αρχίσουν αυτές τις ιστορίες με τα καράβια που βγαίνανε στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς είναι πιο σύνθετο το ζήτημα, όμως φαίνεται ότι με όσα είπαμε στην αρχή, μην κοροϊόμαστε, για αυτό που έρχεται,
Η αναμέτρηση δεν θα είναι ανάμεσα, η κεντρική αναμέτρηση δεν θα είναι ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία ή στο Ιράν και δεν ξέρω στη Σαουδική Αραβία, που είναι βασικά θέματα αυτά, όπως και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και είναι που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια αναδυόμενη περιοχή της Γης, που είναι εκεί προς τον Ειρηνικό, που είναι κάπου εκεί, υπάρχουν κάποιες αναδυόμενες δυνάμεις. Φαίνεται ότι αυτά που λέγαμε πριν που αλλάζουν στον κόσμο θα δημιουργήσουν άλλες συμμαχίες και βέβαια η Δύση, η Δυτική Συμμαχία θωρακίζεται και θέλει να θωρακιστεί εξ Ανατολών και θα ήθελε να βασίζεται όπως το παρελθόν στην Τουρκία, θα ήθελε να βασίζεται στο Ισραήλ και θα ήθελε να βασίζεται και σε άλλες χώρες. Όπως βασιζόταν παλιά στο Μουμπάρακ. Γι' αυτό και τους θέλει μαζί και τους πρόχνει να τους φέρει κοντά. Θα τα καταφέρει ή δεν θα τα καταφέρει, οι αντιθέσεις υπάρχουν και θα δουν πώς θα εξελιχθούν. Τούτη την περίοδο πάντως. Φαίνεται ότι η Τουρκία στην προσπάθειά της να αυξήσει την επιρροή της αφήνει τις τριβές αυτές με το Ισραήλ να διατηρούνται στο κόκκινο. Νομίζω ότι με αυτά εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις το Ισραήλ πράγματι, όπως το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, θέλει, με απόγνωση θέλει ενδοχώρα. Αυτή την ενδοχώρα δεν έχει που να τη βρει αυτή τη στιγμή. Την αναζητά προς την Ελλάδα, δεν είναι καινούριο αυτό, και την θέλει και σαν οικονομική ενδοχώρα και σαν στρατιωτική ενδοχώρα για τις ασκήσεις της, αλλά γίνονται πολλές αγορές στην Κρήτη. Το Ισραήλ πάλι έχει μια αβεβαιότητα και θέλει, από ό,τι φαίνεται. Το κακό είναι ότι ενώ το Ισραήλ θέλει, εμείς χιστάμεθα. Εμείς δεν εμείς, αυτή η κυβέρνηση που έχουμε δεν αντιλαμβάνεται καν έτσι το ρόλο της και υφίσταται αυτό που υφίσταται κάθε ένας ο οποίος πάει με λάθος τρόπο και σας λέω, εγώ αποστασιοποιούμαι από αυτό γιατί είναι άλλος ο τρόπος σκέψης μου αλλά έστω για αυτούς πάει με λάθος τρόπο να χτίσει αυτές τις συνεργασίες, αυτές τις συμμαχίες. Σε πατάνε συνήθως για να εξασφαλίσουν ότι θα κάνεις το παιχνίδι τους, δεν σε βοηθάνε. Εάν σε βοηθήσουν, δεν θα τους το κάνεις. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να περιμένει απολύτως τίποτε, καμία βοήθεια, γιατί όσο πιο αδύναμη είναι, τόσο πιο χρήσιμη τους είναι. Αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Να ευχαριστήσουμε και τους προσκεκλημένους μας και εσάς. Ένα πολύ δύσκολο περίοδο. Για την παρουσία σας εδώ, αυτή τη δύσκολη περίοδο, για τη συμμετοχή σας. Αυτό ήταν το άνοιγμα της συζήτησης από την πλευρά του συλλόγου. Και δεσμευόμαστε να βρούμε και άλλους τρόπους και μορφές για να συνεχιστεί παρόλες τις χωριές εξελίξεις που θα υπάρξουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω, θα γυρίσω. 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 Θα γυρίσ